σας καλώς ήρθατε και ευχαριστώ που έχετε παρευρεθεί σε αυτή την παρουσίαση. Ο στόχος της παρουσίασης είναι κυρίως, όπως είχαμε γράψει και, και στην ανακοίνωση, είναι για τους χρήστες Windows και Mac. Όσους έχουν ενδιασμούς να δοκιμάσουν το Ubuntu. Πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε διπλό λειτουργικό? Διπλό εννοώ το dual boot, δηλαδή χρησιμοποιούν και τα δύο. Αποκλειστικά Linux. Πιο πολύ είστε, αποκλειστικά Linux. Ωραία. Επομένως, οι περισσότεροι έχετε μια εμπειρία πώς να κάνετε εγκατάσταση, ας πούμε, μια διανομή. Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε διανομή για ένα σύστημα το οποίο έχει ήδη εγκατεστημένο το Windows. Και θα δείξουμε το πόσο απλό και λίγες ερωτήσεις ρωτάει το Ubuntu για να κάνει την εγκατάσταση και να ολοκληρωθεί. Συνήθως ένας χρήστης βάζει το CD του και ξεκινάει την εγκατάσταση πατώντας είτε το CD είτε πατώντας αυτό που λέγεται το GUI και κάνει εγκατάσταση από μόνο του. Αυτή την έκδοση στην 13.04 θα αφαιρεθεί. Οπότε οι χρήστες θα κάνουν αναγκαστικά εγκατάσταση μέσα από το CD αφού μπουτάρουν σε αυτό. Ούτως ή άλλως εδώ πέρα έχει αφαιρεθεί πλέον η επιλογή για εγκατάσταση σε αρχείο Windows για να γίνεται πιο εύκολα και πλέον υπάρχει μόνο αυτή η επιλογή που είναι η δοκιμαστική και πλήρη εγκατάσταση. Οπότε ο χρήστης αναγκαστικά πατάει, βάζει στο CD, αλλά λέει πρέπει να γίνει επανακίνηση και να ξεκινήσει η διαδικασία από εκεί. Οπότε πατώντας αυτό σε επανακίνηση, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άσχετα άμα έχεις φέρει το CD ή όχι, αυτό θα το μπουτάρει από το CD. Όχι, άμα το BIOS του είναι λοκαρισμένο για να ξεκινάει με δίσκο, δεν θα πάει να χρήσει αυτή την επιλογή. Συνήθως ναι, αλλά και πάλι όμως δεν είμαι σίγουρος εάν στο Windows μέσα στο Partition κάνει μια εγγραφή μικρή στο boot Partition του Ubuntu για να ξεκινήσει απευθείας με το CD. Η εγκατάσταση του Ubuntu χωρίζεται με το που ξεκινάει, ρωτάει το χρήστη συνήθως, θέλετε να δοκιμάσετε το CD πρώτα ή να ξεκινήσετε απευθείας εγκατάσταση. Οι πιο έμπειροι, επειδή ξέρουν αν το σύστημά τους είναι πλήρως υποστηριζόμενο από το Linux, πατάνε κανονική εγκατάσταση. Επειδή η διαδικασία θα πάρει λίγη ώρα και θα έχει κενά, ό,τι θέλετε με σταματάτε και ρωτάτε. Η αρχή οθόνης, εδώ πέρα όσοι έχετε ξαναεγκαταστήσει Ubuntu, προσθέθηκε μια καινούρια εικαστική παρέμβαση στην οποία βλέπει ο χρήστης σε ποιο επίπεδο είναι και αν έχει πολλή ώρα ακόμα για να τελειώσει η ρύθμιση του συστήματος για εγκατάσταση. Έχει προσθεθεί αυτό. Εδώ πέρα επιλέγουμε ουσιαστικά τη γλώσσα. Δοκιμάστε το Ubuntu για να σιγουρευτούμε ότι το σύστημα δουλεύει σωστά, τουλάχιστον για σε πρώτη φάση να δούμε ότι το Wi-Fi αναγνωρίζεται, κάρτα ήχου, βγάζει ήχο κλπ. Ωραία λοιπόν, ξεκίνησε. Δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια εργασίας στο κουμπί εγκατάσταση που έχει συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει στο Ubuntu και το έχουν προσθέσει στον εκκινητή. Συνέχεια.
βασικό, πολλές φορές οι χρήστες κάνουν, παραβλέπουν κάποια πράγματα, όπως κυρίως το αν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Αποτέλεσμα να γίνεται ένας πανικός, να μην έχουν εγκατασταθεί κάποια γλωσσικά κυρίως πακέτα ή και κάποια στοιχεία του Ubuntu τα οποία δεν περιέχονται πλέον στο DVD. Από την 12.10, αν θυμάμαι καλά, πλέον το Ubuntu δεν χωράει σε ένα CD και θέλει ή DVD ή USB για να γίνεται η εγκατάσταση. Στο Ubuntu, κατά την εγκατάσταση, μπορεί ένας χρήστης να επιλέξει λήψη των ενημερώσεων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, οπότε στο τελικό αποτέλεσμα έχει επιταχύνει ουσιαστικά την διαδικασία, έχει ένα πλήρως ενημερωμένο σύστημα. Η εγκατάσταση των λογισμικών τρίτων προσφέρει λειτουργίες MP3, να παίζει MP3, να παίζει κάποιους κλειστούς codec, DVD και κάποιους drivers για Wi-Fi, τα οποία δεν έχουν δώσει τον κώδικα τους στο Linux, οπότε αναγκαστικά θα κάνει εγκατάσταση από εδώ πέρα. Οπότε ένας απλός χρήστης συνήθως επιλέγει και τα δύο και θα πάει συνέχεια. Εγώ δεν θα το κάνω γιατί θα χρειαστεί να κατεβάζει τώρα πακέτα και δεν χρειάζεται. Οι επιλογές που έχει είναι είτε για εγκατάσταση του Ubuntu μαζί με Windows, είτε αντικατάσταση του Ubuntu και εγκατάσταση ή αντικατάσταση του Windows και εγκατάσταση του Ubuntu, είτε κάτι άλλο στο οποίο είναι για προχωρημένους και μπορεί χειροκίνητα με το χέρι να κάνει κατατμήσεις και να κάνει εγκατάσταση όπως τον βολεύει. Εμείς θα επιλέξουμε την απλή. Εδώ πέρα μας δείχνει ότι έχει αναγνωρίσει τα 12,6 γίγκα του Windows και μας προτείνει ότι να μικρύνουμε αυτό το μέγεθος και να αφήσουμε 8 γίγκα για το Ubuntu. Όποιος θέλει μπορεί απλά σέρνοντας την μπάρα να καθορίσει το πόσα γίγκα ας πούμε θα τρώει το Ubuntu από το υπόλοιπο σύστημα του. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να εγγραφούν στο δίσκο. Και εδώ ξεκινάει η καθυστέρηση. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε τώρα, μπορείτε να ρωτήσετε. Δεν ξεχωρίζει το χώμα από το υπόλοιπο σύστημα. Όχι. Σε default εγκατάσταση, δηλαδή ο χρήστης ο απλός όταν πατάει συνέχεια next, 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 δεν κάνει αυτή την αλλαγή. Το Ubuntu έχει το system, όλα εκεί μέσα και το swap partition. Το swap menu. Ήθελα να ρωτήσω, αυτά τα 5,3 γίγα επαρκούν ας πούμε. Όχι. Δεν είναι τόσο. Γιατί λέει τουλάχιστον το αφού είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα και ο μόνος στόχος είναι απλά για να έχεις ένα σύστημα το οποίο φορτώνει πλήρως για πολύ βασικές ανάγκες. Δεν είναι αρκετός. Δηλαδή υπό φυσιολογικές συνθήκες καθημερινές δεν είναι. Είναι το μίνιμουμ που χρειάζεται. Αφήσετε 3 με 4 γίγα ελεύθερο δίσκο αυτό. Παίζει κανένα ρόλο ή γιατί το κάνει. Ελπίστε το, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λόγο που το κάνουμε. Εδώ πέρα έχουν μειώσει τις ερωτήσεις που κάνουν στους χρήστες. Σε κάποιους δεν αρέσει βέβαια αυτό. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι πιο έμπειροι στο Linux θέλουν περισσότερη ελευθερία στο να κάνουν εγκατάσταση. Και, δεν, και 20 και 30 ερωτήσεις. Υπάρχουν διαδρομές που κάνουν και πολλές ερωτήσεις. Εδώ είναι βασικές 6-7 και τελειώνει η εγκατάσταση. Τώρα που πέρα που παίρνει χώρο για τον Ubuntu, παίρνει χώρο κενό στην ουσία. Όχι. Εγώ δεν είχα κενό χώρο. Απλά μου έκανε μια πρόταση ότι εμένα τα 8,9 μου αρκούν και θα τα πάρω από τον ήδη υπάρχοντα χώρο του Windows. Γιατί ήταν ένας δίσκος Windows. Ναι. Όλος ο δίσκος Windows είναι κατηλημένος από το Windows κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποιείται και μου προτείνει το Ubuntu ότι ξέρεις τι, εγώ με 8,9 είμαι εντάξει να το γράψω, να συνεχίσω. Και από εκεί πέρα ο χρήστης βέβαια φυσικά ρυθμίζει το πόσο μήπως θέλει παραπάνω. Αλλά πού θα γραφτεί αυτό που δεν είναι. Αυτός ο δίσκος, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει είναι, όπως είναι ο δίσκος του Windows, σμικρύνει το διαμέρισμα του Windows
και χρησιμοποιεί όλο το υπόλοιπο. Δηλαδή κάνει αυτή τη διπλή διαδικασία. Και δεν πρέπει να χάσουμε κάτι. Όχι, όχι. Συνήθως, εάν λοιπόν τουλάχιστον από τα βίστα και μετά, αν του μικρύνει το χώρο ήδη που έχει εγκατεστημένο το αγωγή του, σου βγάζει ένα μήνυμα στην αρχική οθόνη ότι δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει. Βάλτε το restore CD επάνω για να ξανα. Ναι. Οπότε καλό είναι να μην, γίνει, να μην βάλετε το restore CD, επειδή το Windows νομίζει ότι κάτι έγινε, κάτι δεν πήγε καλά. Και αν βάλει το restore CD, καταστρέφει ένα σημείο grab, λέγεται στο Linux, το οποίο εκκινεί τα συστήματα. Αυτόματα το Ubuntu αναγνωρίζει τη θέση του χρήστη και του προτείνει απευθείας για να ρυθμίσει την ημερομηνία και το ρολόι. Εφόσον είσαι συνδεδεμένο στο ίντερνετ, ναι. Αυτονόητο είπαμε ότι ξεκινάς με πλήρης, να πληρείς τις προϋποθέσεις που θέτει. Να έχεις κάποιον ελάχιστο χώρο και να είσαι και συνδεδεμένο στο ίντερνετ. Κάτι να πρόβλημα βάλω. Τα λάπτοπ που έρχονται με Windows 8, για κάποιο λόγο η Microsoft έχει κάνει το εξής. Έχει βάλει να έχουν 4 partition μέσα. Δηλαδή, βάζει ένα ας πούμε partition το οποίο είναι 1 MB, 100 MB. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να έχεις 4 λογικά. Έχεις ολοκληρώσει τα 4 πράγματα. Οπότε ένας χρήστης που είναι άσχετος, ας πούμε, δεν ξέρει τίποτα, θα βάλει το Ubuntu, θα του πει να κάνω resize τι. Αφού 5 δεν μπορείς να έχεις. Μπορείς. Τι κάνεις. Κάνει. Το extend δηλαδή, το κάνει. Στο Linux δεν έχει σημασία αν θα το κάνεις primary ή extend. Εγώ το ξέρω. Εγώ δεν ναι, 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 ναι. Η κατάσταση μόνη τη. Μόνη τη θα το κάνει extended. Δεν το αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Επίση απλά κάνει εγκατάσταση. Δεν έχει σημασία. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπε. Ναι. Ναι, αλλά άμα έχει 4 χωρίσματα ο δίσκο ναι. και μία extended 5. Ναι. Μέχρι 4 δεν πρέπει να είναι. Όχι. Η extended κάνει αυτό το πράγμα. Μαρκάει το δίσκο για πιο πολλά παρτίσματα. Ναι, α πούμε θέλω εγώ να βάλω 4 διανομέ. Δεν μπορώ να βάλω 4 extended και να έχει μέσα 4 διανομέ. Άρα το χωρίς να το δείξω σε 4. Ναι. Εδώ είναι 5, άμα έχει 4 το Windows. Το 5 είναι εικονικό. Είναι το σύστημα το βλέπεις σαν ένα partition, στην πραγματικότητα όμως το χωρίζει σε πολλαπλά partition. Αυτό σημαίνει extended. Όταν δεν σου φτάνουν τα πρωτεύοντα διαμερίσματα, χρησιμοποιεί ένα πρωτεύον, ένα, το τέταρτο ας πούμε, το σμικρύνει και δημιουργεί ένα extended partition. Και εκεί πέρα μπορεί να κάνει πάρα πολλά μικρά διαμερίσματα. Αυτό κάνει το σύστημα. Χρησιμοποιεί το ένα μοναδικό και κάνει πολλά. Μια διαφορά ότι αυτά που έρχονται με 8 τώρα, ποιος ξέρει να πούμε τι έχει το ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Εκεί έχει γίνει χαμός. Να το δούμε. Δηλαδή, πόσες διανομές μπορώ να βάλω σε ένα δίσκο με extended, ας πούμε. Να κάνω πόσες extended για να μπουν μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις πολλές εγκαταστάσεις διανομών, μπορείς να κάνεις extended εικόνα αρκετά πόσα. Εγώ δεν έχω φτάσει στο άκρο. Είναι αρκετά που μπορείς. Δηλαδή όσες θέλω. Ναι, μπορείς να κάνεις όσες θέλεις. Extended. Άμα έχω χώρο στο δίσκο, κάνω όλα όσες θέλεις. Όσες θέλεις. Καπνίσαι. Ναι. Όσες καπνίσαι, ναι, αλλά το θέμα είναι μετά ποιος θα κάνει το κομμάτι όταν ξεκινάει. Γιατί πρέπει να το κάνεις. Ναι. Πρέπει να το κάνεις με το χέρι μετά κάποια πράγματα. Εάν φτάσει στο σημείο ένας χρήστης να θέλει να κάνει πολλαπλές διανομές εγκατάσταση, σημαίνει κάτι πέντε πράγματα. Νόμιζα μέχρι 4 μπορείς γι' αυτό. Το 4 είναι για το πρωτεύον διαμέρισμα. Μπορείς να έχεις 4 πρωτεύοντα διαμερίσματα. Από εκεί πέρα δεν μπορείς να έχεις ένα πέμπτο πρωτεύον διαμέρισμα το οποίο θα μπει το λειτουργικό. Το Windows θέλει πρωτεύον διαμέρισμα αυτό. Στο Linux δεν έχει σημασία. Είτε το βάλεις σε πρωτεύον, είτε το βάλεις σε extended, σε επεκτάσιμο, δεν έχει σημασία, δεν έχει καθόλου. Αφού αναγνωρίσει τη θέση μας λοιπόν, ρυθμίζει το ρολόι. Και εδώ πέρα μας προτείνει και τη διάταξη του πληκτρολογίου, το οποίο θα μπει στην τελική εγκατάσταση εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, το Ubuntu ρυθμίζει αυτόματα το πληκτρολόγιο στο Alt Shift. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα να ψάξει το χρήστη αμάν, έβαλα ελληνικά, αλλά τώρα δεν μπορώ να αλλάξω τη γλώσσα. Το κάνει αυτόματα μόνο του. Δεν έχει σημασία. Οπότε επιλέγει ο χρήστη στα ελληνικά, ας πούμε. Εδώ σχεδόν έχει τελειώσει ουσιαστικά, μένει μόνο να γίνει η εγκατάσταση του συστήματος. Βάζουμε ένα όνομα.
το συνθηματικό, το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί αν δεν βάλω συνθηματικό και πω ας πούμε αυτόματη είσοδο, δεν πάει συνέχεια. Το συνθηματικό είναι απαραίτητο όχι για τη σύνδεση στο σύστημα, είναι κυρίως για να κάνετε κάποιες διεργασίες τα οποία απαιτούν δικαιώματα διαχείριση, όπως ενημερώσεις λογισμικού, εγκατάσταση προγραμμάτων, αφαίρεση προγραμμάτων κλπ. Βάλουμε ένα κωδικό. Επίσης, στο Ubuntu μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση του προσωπικού σας φακέλου εάν το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε, το λάπτοπ, είναι της δουλειάς και υπάρχουν ευαίσθητα δεδομένα. Οπότε, σε περίπτωση που γίνει η κλοπή, να μην μπορεί να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, είτε με ένα άλλο live CD, γιατί δεν θα βλέπει τίποτα, θα βλέπει περίεργα αρχεία τα οποία δεν βγάζουν κανένα νόημα. Οπότε, με την κρυπτογράφηση προστατεύετε ουσιαστικά τα προσωπικά σας δεδομένα αν κλαπεί. Έχουμε ήδη εγκατεστημένο. Ναι. Με ξεχωριστό χώρο. Ναι. Πάμε σε μια καινούργια έκδοση. Εδώ βάζουμε στο κανονικό του παρτίζουμε. Φτάνουμε σε αυτή την εικόνα. Ναι. Η προηγούμενη έκδοση δεν είχε κρυπτογράφηση. Όταν εδώ θα τσεκάρει κρυπτογράφηση, θα κρυπτογραφήσει το κρυπτογράφη το χώρο. Με το που βάλει το ίδιο συνθηματικό, το που βάλει το ίδιο συνθηματικό, το σύστημα θα χρησιμοποιεί, που είχε η προηγούμενη, το ίδιο συνθηματικό, η προηγούμενη θα ελέγξει τα κλειδιά μέσα στο partition, εάν αυτό το συνθηματικό ξεκλειδώνει τα κλειδιά, τότε θα συνεχίσει με αυτή την κρυπτογράφηση που έχει το ίδιο το σύστημα. Όχι, η προηγούμενη δεν είχε. Εννοείς ότι έβαλε ένα Ubuntu το οποίο δεν είχε, ας πούμε, κρυπτογράφηση. Ναι, εάν επιλέξει εδώ θα κρυπτογραφήσει το σύστημα. Ναι, το έχω βαρτίσει. Η καινούργια έκδοση που πρέπει να κρυπτογραφήσει. Θα το κρυπτογραφήσει. Με αυτό το συνθηματικό που θα μπει. Ναι. Αυτό θα είναι το κλειδί για να ξεκινήσει τις εργαλείες. Εφόσον έχουμε αυτοματίσει, μας κλείνουν το λάπτοπ. Ναι. Αν είναι κανονικά ο Βρύσης, ξέρω εγώ, που το έχει πάρει, κανονικά δεν θα πάω, λέει. Όχι, όταν πρόσεξε να δεις τι έχουν κάνει. Όταν επιλέγεις κρυπτογράφηση, έχεις ας πούμε αυτόματη είσοδο. Ο χρήστης επιλέγει με ένα αυτόματη είσοδο, αλλά θέλει κρυπτογράφηση. Με το που το επιλέξεις, λέει αυτόματα επιλέγει απέτηση του κωδικού με την είσοδο στο σύστημα. Ξέρουμε τι κρυπτογράφηση κάνει. Ξέρουμε τι είδος κρυπτογράφησης κάνει. Δεν το έχω μελετήσει. Αλλά νομίζω είναι AES. Νομίζω είναι AES σε 4.000. Πάει εύκολα δηλαδή. Όχι. Όχι. Τώρα νομίζω στην καινούργια έκδοση θα υπάρχει και δυνατότητα για πλήρη κρυπτογράφηση και του λειτουργικού και του compartition. Μέχρι στιγμή δεν είναι. Θα πάμε συνέχεια. Και ξεκινάει η εγκατάσταση. Α, έχουν αλλάξει το γραφικό περιβάλλον. Έχουν αλλάξει το γραφικό περιβάλλον. Έχουν αλλάξει γενικότερα στα βιβλία, θα τα δούμε αυτά μετά. Όχι, εννοώ το γραφικό περιβάλλον της εγκατάστασης άλλαξε, δεν ήταν έτσι. Μέχρι το 2004 τουλάχιστον που έκανα εγώ δεν ήταν έτσι. Πολύ πιθανό, εγώ δεν το θυμάμαι, έχει περάσει και ένα χρόνο. Θυμάμαι εγώ. Αλλάξε. Εδώ δείχνει στον χρήστη κάποια slide για να δει τι μπορεί να περιμένει από το σύστημα για τα λογισμικά που διαθέτει το Ubuntu. Δεν τρέχει αυτόματα αυτό, κανονικά αυτόματα είναι. Ναι, απλά εγώ το επιταχύνω τώρα. Για τη μουσική που μπορεί να χειριστεί, για τις φωτογραφίες που μπορεί να διαχειριστεί, για τον συγχρονισμό δεδομένων με το Ubuntu One λογαριασμό στο κινητό του και ταυτόχρονα στον υπολογιστή του να περνάει δεδομένα από το κινητό στον υπολογιστή, ασύρματα. Ποιο πρόγραμμα φωτογραφιών? Το Shotwell. Το ότι μπορεί να περιηγηθεί στο διαδίκτυο, τη σουίτα γραφείου, τεχνολογίες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυσκολίες στη χρήση του υπολογιστή. Και γενικότερα η κοινότητα του Ubuntu.gr, όπως θα δείτε και εδώ πέρα, είναι και επίσημη και πλέον βλέπει ο χρήστης ο απλός ότι
μπορεί να ζητήσει, αν έχει ερωτήσεις, να πηγαίνει στο ubuntu-pavlas.gr.org και να ζητήσει υποστήριξη για το σύστημά του. Όπως θα δείτε, όλα τα slide, όλη η εγκατάσταση, στοχεύει τον απλό χρήστη. Δεν τον νοιάζουν οι έμπειροι, δεν είναι αυτός ο στόχος του Ubuntu. Γενικότερα το Ubuntu όταν ξεκίνησε είχε αυτό το πράγμα στο μυαλό. Πώς μπορώ να έχω αυτή τη δύναμη του Linux να την προσφέρω στους απλούς χρήστες. Και προφανώς αυτό καταφέρνει να κάνει με τις τελευταίες εκδόσεις κυρίως. Εντάξει, είναι και σε με CD file. Ερωτήσεις. Είναι απλή η κατάσταση. Αν έχει. Τι θες πάνω. Αν έχει δει τι διαφορές έχει η νέα με την παλιά. Όχι. Γενικά ολόκληρο το σύστημα, τι διαφορές έχει η νέα. Θα το δείξω. Θα τα δείξω. Μια ερώτηση για το πολιτορικό σύστημα. Βάλει κανείς πολιτορικό. Σε ποιο βαθμό είναι. Μπορεί να αλλάξει, μένει μόνιμα αυτό, ας πούμε, μπορείς να αλλάξεις το... Ναι, μπορεί να είναι και μόνιμα. Ναι, υπάρχει όμως δυνατότητα να μπορείς να αλλάζεις, ας πούμε, να πας στο, ή στο έτσι ή στο αλλιώς. Ναι. Εννοείς το πληκτρολόγιο, έτσι. Ναι. Αν και δεν είμαι σίγουρος αν έχει αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα από την, κατά διάρκεια της εγκατάστασης ή ο χρήστης μετά το βάζει, δεν το χρησιμοποιείς, δεν το έχω κοιτάξει, αλλά υπάρχει. Από ό,τι ξέρω, μετά μπορείς να το προσθέσεις και ουσιαστικά έχει δύο αλλαγές μεταξύ του κανονικού πληκτρολογίου και του πολυτονικού και μετά τα αγγλικά. Είναι σαν να βάζεις δεύτερη γλώσσα. Απλό βγάζει διαφορετικό σηματάκι στο πολυτονικό, οπότε την ώρα που αλλάζεις το βλέπεις. Και αν υποστηρίζει το πληκτρολόγιο ή ο υπολογιστής, να σου ανάβει το caps lock, για να δεις ότι έχεις αλλάξει την γλώσσα. Ανάλογα το σύστημα, στο δικό μου, τώρα βέβαια είναι σε εικονική μηχανή, στο δικό μου κάνει 10 λεπτά με USB. Αν είναι με DVD αργεί λίγο περισσότερο, αλλά με USB είναι 10 λεπτά. Στο κομμάτι με εξαγγελίζουμε και με την κατάθμιση των δίσκων. Ξέρουμε αν θα βάλουν κάποια άλλη ένδειξη ή οτιδήποτε. Γιατί ας πούμε τώρα εδώ ο δίσκος ήταν μικρός, ήταν 20 γίγα. Τώρα ένας μέσος χρήστης μπορεί να έχει 150-200 γίγα. Και το μόνο που φαινόταν σαν ένδειξη είναι που γυρνάει το δείκτης ουσιαστικά. Μπορεί να πάρει ας πούμε 2 ώρες. Ο απλός χρήστης μπορεί να μπερδευτεί νομίζω ότι κόλλησε. Όχι. Κάποια άλλη ένδειξη ξέρουμε αν θα βάλουν οτιδήποτε. Όχι, από ό,τι βλέπω μόνο το κυκλάκι που συνεχίζει και παρακάτω η ρύθμιση του υλικού που έχει. Όχι, εδώ πέρα. Πριν που κάναμε την αλλαγή στους δίσκους. Ναι, επειδή ήταν μικρός και είναι και η εικονική μηχανή, αργεί λίγο. Επειδή στην εικονική μηχανή χρησιμοποιείται απλά ένα εικονικός δίσκος με αρχείο, για να γίνει η εγγραφή καθυστερεί λίγο, οπότε φαίνεται ότι δεν συνεχίζει τίποτα. Σε κανονικό δίσκο αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν θα το αντιληφθεί ότι κόλλησε. Μια ερώτηση ακόμα. Ναι. Με το που συμπερίληφθηκε η επίσημη αναφορά της ελληνικής κοινότητας του Ubuntu.gr, υπάρχει κάποια αντίληψη αν αυξήθηκαν τα αιτήματα, οι συνδέσεις ή ο φόρτος, ξέρω. Θα κάνω και μια συνοπτική παρουσίαση για την κοινότητα στο τέλος, πολύ γρήγορα. Έχει αυξηθεί. Εμείς τουλάχιστον το βλέπουμε και στην κοινότητα του Google Plus που πρόσφατα ανοίξαμε. Αυξάνεται συνέχεια. Οι αιτήσεις για βοήθεια, πληροφορίες, αρκετά. Και αυτό οφείλεται κυρίως από την αντίληψη που έχουν στο εξωτερικό οι χρήσεις για το Linux. Αυξάνεται η χρήση του, αυξάνονται οι εταιρείες που το χρησιμοποιούν για ανάπτυξη λογισμικού.
εμπιστεύονται το Ubuntu, οπότε ζητάνε από τους υποψήφιους που θα εργαστούν να γνωρίζουν για το Ubuntu και από στόμα σε στόμα αυτό γίνεται πλέον ένα στάνταρ λειτουργικό σύστημα για Linux. Τελειώνει η εγκατάσταση και ζητάει από τον χρήστη να κάνει επανεκκίνηση για να μπει στο σύστημά του. Ουσιαστικά ο χρήστης βλέπει αυτό το πράγμα. Περίπου, έχω αφαιρέσει κάποια εικονίδια εγώ για λόγους ευκολίας, εμφανίζεται το Unity. Πόσοι έχετε χρησιμοποιήσει Unity? Όχι εγώ. Ένα φίλο ρε παιδιά. Αφού έχετε χρησιμοποιήσει όλοι. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Όσοι έχετε παλιότερες εκδόσεις, υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Συμβουλή, όσοι έχετε 12.04 σε μηχανήματα τα οποία κάνετε δουλειά. Δουλειά όμως και χρησιμοποιείτε 3-4, καθίστε εκεί, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγή. Όσοι όμως έχετε 12-10, καλό είναι να κάνετε αναβάθμιση. Οι αλλαγές που έχουν είναι αρκετές και εσωτερικά στο σύστημα, έχουν βελτιώσει την ταχύτητα, την κατανάλωση της μνήμης και αυτό το έχουν κάνει με βάση τις εγκαταστάσεις που έχουν κάνει σε mobile συσκευές για να μπορέσουν να κάνουν αφαίρεση κάποιων στοιχείων τα οποία επηρεάζουν την απόδοσή τους σε μικρές συσκευές. Οπότε αυτό σταδιακά οδήγησε και στο να μικρύνουν την διαχείριση, το μέγεθος της μνήμης που καταναλώνει το Ubuntu και να είναι πιο γρήγορο. Ναι. Εγώ θα σου χρησιμοποιώ το Xubuntu. Πολλοί είπαν ότι έγινε σημασία πιο γρήγορο. Ναι. Η κατανάλωση της RAM. Ναι. Πιο γρήγορο έγινε και το Xubuntu. Όχι. Η κατανάλωση της μνήμης βελτιώθηκε κυρίως στη φάση του Unity, του γραφικού περιβάλλοντος όπως φωτώνει. Από εκεί και πέρα, σε εκείνο το επίπεδο, όταν ξεκινάει κάποιο άλλο γραφικό περιβάλλον, εκεί δεν μπορεί να επέμβει η Canonical, επεμβαίνει η κοινότητα του Xubuntu. Α, δεν είναι πλήρως, δεν είναι από την Canonical. Όχι, όχι, όχι. Δεν επηρεάζεται. Είναι καθαρά ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται είναι καθαρά της κοινότητας, όπως και του Kubuntu και του Ubuntu και πρόσφατα με το GNOME Ubuntu. Μόνο το Ubuntu, το default, είναι καθαρά από υπό την επιρροή της Canonical για το πώς θα είναι το γραφικό περιβάλλον. Και εδώ ουσιαστικά να πούμε δύο λόγια για το Unity. Θυμάμαι το 2011 που το είχα πρωτοπαρουσιάσει, 2011, υπήρχε ένας πανικός, αμάν, αλλάξαν το γραφικό περιβάλλον, εγώ τι θα κάνω τώρα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Προσπάθησα να τους καθησυχάσω ότι πάρτε το χαμπάρι, αυτό είναι το γραφικό περιβάλλον. Μου είπαν κάποιοι, θυμάμαι, μα εγώ θέλω να μείνω στο παλιό το GNOME 2. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μείνεις σε κάτι το οποίο δεν αναπτύσσεται από την κοινότητα. Οπότε αναγκαστικά είτε θα περάσεις στο Unity είτε θα περάσεις σε κάποια διανομή που χρησιμοποιεί κάποιο άλλο γραφικό περιβάλλον.
Το Unity δεν ήρθε για να αλλάξει απλά ριζικά τον τρόπο χρήσης του υπολογιστή, αλλά ήρθε για να ενοποιήσει την εμπειρία χρήσης σε διαστάσεις οθόνης. Βλέπετε, ήδη στην αγορά έχει υπάρξει πτώση στις πωλήσεις των υπολογιστών και αύξηση στις πωλήσεις των τάμπλετ και κινητών. Και αυτό είναι πολύ απλά, γιατί ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι τελικά ανοίγει ένα μηχάνημα μόνο για να μπαίνει στο ίντερνετ, μόνο για να μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα, μόνο για... Οπότε λέει, γιατί να πάρω έναν ολόκληρο υπολογιστή, να τον χρησιμοποιήσω και να κάνω αυτή τη δουλειά. Πέραν αυτού, οι καταναλωτές πλέον βλέπουν τις συσκευές τους με τη διάσταση των οθονών που έχουν. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται στον υπολογιστή, τι το κάνει να δουλεύει, δεν τον ενδιαφέρει. Οι απλοί χρήστες βλέπουν τον υπολογιστή ως ψυγείο. Ανοίγω ψυγείο, παίρνω κάτι, βάζω κάτι, κλείνω ψυγείο. Δεν με ενδιαφέρει πώς δουλεύει, αρκεί να δουλεύει. Το γραφικό περιβάλλον Unity με την πλαϊνή μπάρα των εκκινητή που υπάρχει εδώ πέρα και το μενού που πλέον έχει μπει εδώ πάνω, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσο περισσότερο δυνατόν γίνεται το χώρο που έχει σε μία μικρή οθόνη. Οπότε αφαιρεί τα μενού εδώ πάνω και τα προσθέτει στην πάνω μπάρα. Ο χώρος του Unity, πολύ απλά, είναι το desktop, η περιοχή των ειδοποιήσεων, ο εκκινητής και το dash. Στο χώρο ειδοποιήσεων έχει προσθεθεί πλέον το Ubuntu One για τον συγχρονισμό των αρχείων που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης σε ένα φάκελο στον υπολογιστή, για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά από όπου θέλει, είναι σαν το Dropbox το αντίστοιχο. Προσθέτοντας και την εφαρμογή στο κινητό του, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία όπως ήταν στον υπολογιστή. Ναι. Το Ubuntu One παίζει μόνο στο Ubuntu, δηλαδή αν έχω σούς εγώ στο σπίτι και έχω και ένα άλλο PC Ubuntu, μπορώ να έχω για δουλειά, μία ακόμα κάτι στο οποίο δεν έχουν βγάλει το Ubuntu One για σούς από όσους ξέρω. Είναι μόνο στο Ubuntu, δηλαδή πρέπει να έχεις μόνο PC. Και στο αγγλική. Α, έχει βγει και στο. Κάποιοι το έχουν κάνει μεταφορά. Στο SUSE δεν το έχω δει. Στα Windows νομίζω. Στο Windows ναι, και στο Mac. Δεν ξέρω, δεν νομίζω και στο Mac. Υπάρχει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Σε παράδειγμα, διαλόγω στο Xbox ή κάτι βασίζεται στο Μπορεί να πει. Σε διανομές που βασίζονται στο Google μπαίνει. Μπαίνει και δουλεύει κανονικά. Δεν υπάρχει. Ωραία. Υπάρχει ενοποιημένο περιβάλλον όπου μπορεί να διαχειριστεί τα κοινωνικά του δίκτυα απλώς ο χρήστης και να ορίσει την κατάστασή του σε ένα κεντρικό περιβάλλον. Για να έχει το Facebook, το chat, όλα και την αλληλογραφία του σε ένα περιβάλλον. Τη μουσική του μπορεί να την χρησιμοποιεί μέσα από το συμβολάκι του ηχείου, ας πούμε, να πατάει επόμενο, να σταματάει τη μουσική του κλπ. Το ημερολόγιο και εδώ πέρα έχει αλλάξει στο OSIRTE 12.04, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει πλέον εικονίδιο του χρήστη, έχει μεταφερθεί στο κουμπί του κλεισίματος, μπορεί να, αν υπάρχουν πολλαπλοί χρήστες, εμφανίζονται εδώ πέρα. Μπορεί να αλλάζει ανά πάσα στιγμή τους χρήστες, κλειδώνοντας τον υπάρχοντα, συνεχίζει στον άλλον, χωρίς να έχει κλείσει τον χρήστη ο οποίος είχε προγραμματίσει τον υπολογιστή. Στον εκκινητή θα προσέξετε ότι λείπουν οι πολλαπλές επιφάνειες εργασίας. Σύμφωνα με τις έρευνες που έχει κάνει η εταιρεία, έχει δει ότι δεν το χρησιμοποιεί κανένας χρηστής, μόνο οι έμπειροι χρήστες το χρησιμοποιούν. Και δεν ξέρουν και όταν το πατάνε και όσοι τρομάζουν όταν βλέπουν τέσσερις συμφωνείς βλέπω. Όταν πατάνε και βλέπουν τέσσερις επιφάνειες εργασίες δεν μπορούν να προσανατολιστούν για κάποιο λόγο. Εκεί πέρα λογικό είναι όταν έχεις μάθει για χρόνια σε ένα γραφικό περιβάλλον όπως είναι το Windows και υπάρχει μόνο μία επιφάνεια εργασίας, είναι δύσκολο να νικήσεις αυτό το μονοπόλιο
συνήθεια που έχει μια μεγάλη. Ναι, κοίταξε να δεις, άλλο να έχω την μπάρα κάτω και να κατεβάζω τα παράθυρα. Και άλλο, που εγώ χρησιμοποιώ τέσσερα διαφορετικά προγράμματα, εγώ τα ανοίγω τα τέσσερα προγράμματά μου στις τέσσερις επιφάνειες εργασίας. Ναι, γι' αυτό λοιπόν έχει προσθεθεί η επιλογή στις ρυθμίσεις του συστήματος για όποιον ενδιαφέρεται, είτε με δεξί κλικ μπορούμε να πάμε εδώ πέρα, στην εμφάνιση, στη συμπεριφορά, να εμφανιστεί. Άμπρα, αυτό. Έτσι. Το βλέπω οι έμπειροι χρήστες που προτιμάτε. Έτσι. Και έχει προσθεθεί επίσης η προσθήκη του εικονιδίου για την εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας που είναι τόσο συνηθισμένη. Αυτόματη απόκρυψη υπάρχει τη αποκλειστική. Αυτόματη. Έχει αυτόματη απόκρυψη που τη μπάρει. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Εδώ είναι. Απλά τώρα επειδή έχουμε χρησιμοποιούμε το projector. Αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό. Και κερδίζει ακόμη περισσότερο χώρο για όποιον έχει πολύ μικρή οθόνη. Ψηλιάρα ακόμα. Αν προσέξετε, έχουν αλλάξει τα βασικά εικονίδια του Ubuntu, όπως είναι το DAS, το COM, το κέντρο λογισμικού και οι ενημερώσεις του συστήματος. Έχει γίνει έρευνα πάνω στο κομμάτι αυτό για το ποια εικονίδια αντιπροσωπεύουν αυτό που περιμένει ο χρήστης να δει. Στις πρώτες εκδόσεις το 2011 αυτό έμοιαζε με κάδο ανακύκλωσης. Όχι, δεν ήταν τόσο σακούλα, ήταν η οποία ήταν. Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήταν ρυθμισμένη η γωνία θέασής του, ο χρήστης νόμιζε ότι ήταν κάδος ανακύκλωσης και στις έρευνες που είχε κάνει. Οι χρήστες έπαιρναν κάποια αρχεία και προσπαθούσαν να τα πετάξουν εκεί πάνω. Συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι το θέμα του usability testing που γίνεται για να δουν πού, σε ποια σημεία είναι εσφαλμένοι για να το διορθώσουν. Το πίσω πιστέτες, δεν μου λες. Το πίσω πιστέτες, δεν είναι το ζουντάς. Ναι, το μόνο στο πιστέτες αυτό. Το screen saver υπάρχει, το έχουν καταργήσει όπως και στο 12.04 και δεν υπάρχει screen saver. Screen saver. Ναι. Ρυθμίσεις. Κλείδωμα. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι, screen saver. Να τρέχουν κάποιες εικόνες. Α, θες. Ναι, αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει και τη δουλειά μου αυτό το πράγμα όταν φεύγω και έχω την εικόνη γυρισμένη προς τη βιτρίνα να τρέχουν κάποιες εικόνες που με ενδιαφέρουν. Ναι. Το προσθέτεις επιπλέον. Το εξόρκο screen saver και λοιπά μαζί με όλα τα καλούδια. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι επιπλέον πακέτα τα οποία θα πρέπει να τα βάλουν στο CD. Συμφωνώ. Απλά το γεγονός είναι ότι δεν μπορείς να δίνεις ένα λειτουργικό το οποίο δεν έχει screen saver. Δηλαδή θεωρείς ότι ο τέτοιο δεν θέλει screen saver. Κοίταξε να δεις. Αυτό που κάνει αυτό εδώ πέρα είναι screen saver διότι κλείνει η οθόνη. Μαυρίζει. Αυτό δεν είναι screen saver. Είναι screen saver. Είναι οθόνη. Το να δείχνεις εικόνες δεν είναι screen saver διότι δεν προστατεύεις την οθόνη σου. Καταναλώνεις ενέργεια. Και ουσιαστικά δεν κάνεις και τίποτα. Καλύτερα να το αφήσεις ανοιχτό. Ή και να βάζεις στο desktop να αλλάζουν οι εικόνες. Αυτό το όχι του Ubuntu και αλλάζουν στα διάρκεια. Επίσης και ο screen saver είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε για τη CRT, έτσι. Ακριβώς. Σε LCD δεν το χρειαζόμαστε. Ναι, σε LCD δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Δεν έχει νόημα. Στη CRT αυτό που λέει έχει δίκιο. Για να γλιτώσουν αυτή τον μαγνητισμό που δημιουργείται, αλλάζουν σταδιακά τις εικόνες για να μην προβάλλεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Στις καινούριες οθόνες αυτό είναι άχρηστο. Αλλά όποιος θέλει μπορεί φυσικά να το βάλει. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για το περιβάλλον εδώ πέρα που ελέγχει, που προσθέτει όλες τις ευκολίες που μπορεί να έχει ένας χρήστης για τα κοινωνικά του δίκτυα. Ο εκκινητής, όπως είχαμε δείξει και παλιότερα, τα εικονίδια δεν είναι απλά συντομεύσεις κάποιων εφαρμογών, εμφανίζουν και κάποιες επιπλέον λειτουργίες ανάλογα το λογισμικό στο οποίο χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, όταν έχεις τα αρχεία σου, μπορείς με δεξί κλικ, κάτι που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο οι χρήστες Windows να κάνουν, όταν βλέπουν με δεξί κλικ και περιμένουν ότι κάτι μαγικό θα συμβεί, κάτι θα μου τα λύσει όλα. Οπότε έχουν προσθεθεί αυτές τις δυνατότητες του δεξί κλικ στον εκκινητή για να μπορεί ένας χρήστης να πηγαίνει
άμεσα εκεί που ζητάει, ας πούμε, στη μουσική και να πηγαίνει να βλέπει το φάκελο μουσική. Έτσι. Στις εικόνες και να βλέπει τις εικόνες. Πέρα από αυτό, δραστικές αλλαγές έχει γίνει και στο DAS, όπου στην έκδοση 12.04 δεν υπάρχει δυνατότητα ένας χρήστης που βλέπει ένα φάκελο ή ένα αρχείο να καταλάβει περί τίνους πρόκειται, δηλαδή θα πρέπει πρώτα να το ανοίξει και μετά να το δει. Για να γίνει η ευκολία αυτή, προσθέθηκε το δεξί κλικ, όπου βλέπει μια προεπισκόπηση του περί τίνους πρόκειται αυτό το εικονίδιο και του δίνει και τις δυνατότητες για άμεση εκτέλεση ή απεγκατάσταση της εφαρμογής μέσα από το DAS. Ταυτόχρονα, του δίνει και τη δυνατότητα να βλέπει αν αυτή η εφαρμογή είναι αξιόλογη ή δεν είναι αξιόλογη ή προβληματική. Ναι. Απεγκατάσταση, άμα κάνουμε τώρα έτσι κατευθείαν. Ναι. Τα πάντα ή ναι. Είναι κατάλοιπα πίσω. Πατάς απεγκατάσταση και αυτό ανοίγει το software center και γίνεται απεγκατάσταση. Οι ρυθμίσεις των αρχείων παραμένουν για τον λόγο ότι ένας χρήστης συνήθως, πράγμα που εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, μπορεί να αφαιρέσει κάποια λογισμικά, να τα ξαναεγκαταστήσει και να έχει τις ρυθμίσεις που θέλει. Σε περίπτωση όμως που κάποιες τις ρυθμίσεις κάτι άλλαξε και δεν πρέπει να ξαναβρει, ας πούμε, λέω οτιδήποτε, θέλει να τα σβήσει όλα, να μην είναι τίποτα. Ναι. Έχω διαβάσει ότι δεν κάνει η απεγκατάσταση σωστή. Αυτό δεν είναι το θέμα του Ubuntu, είναι γενικά το Dev Packaging System. Έτσι δουλεύει. Κρατάει κάποια, δηλαδή αυτό το έχει και στο Debian και παντού. Όλες οι διανομές που χρησιμοποιούν Debian πακέτα αφήνουν κάποια συγκεκριμένα κατάλοιπα, μένουν εκεί πέρα για τον λόγο του ότι να μπορεί η εγκατάσταση να γίνεται πιο γρήγορα με τις ρυθμίσεις που έχει ο χρήστης. Σε μένα, ας πούμε, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, άμα επιλέξεις ολοκληρωτική απομάκρυνση, δηλαδή, ναι, όταν επιλέξεις ολοκληρωτή από το συνάπτικο μέσα. Ναι, εκεί φεύγουν όλα. Εκεί φεύγουν όλα. Δηλαδή, ένας έμπειρος χρηστής που αντιλαμβάνεται ότι μένουν κατάλοιπα τα οποία δεν πιάνουν χώρο, απλώς δεν θέλει να υπάρχουν, ήδη ξέρει το συνάπτικο ότι μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, για ολοκληρωτική απεγκατάσταση των εφαρμογών. Το γνωρίζει. Εδώ βλέπουμε επίσης και κάποια lenses τα οποία λένε, τα ονομάζουν ως φακή ή οτιδήποτε και δείχνει στον χρήστη ποιες εφαρμογές έχει χρησιμοποιήσει τελευταία και αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί όταν δουλεύεις με ένα σύστημα για καιρό αρχίζει και αντιλαμβάνεται ποια είναι αυτά τα τελευταία που χρησιμοποιείς και μπορείς να έχεις γρήγορη πρόσβαση σε αυτά απλά ανοίγοντας dash clock, dash click και τελείωσε η υπόθεση. Σταδιακά αυτό μαθαίνει ακόμη περισσότερο το σύστημά σου και βελτιώνεται ουσιαστικά το τι σου προβάλλει στα προτινόμενα. Εάν θέλει να δει περισσότερα μπορεί να κάνει κλικ εδώ και να βλέπει, ας πούμε, τι χρησιμοποιεί. Έχει προσθεθεί και η δυνατότητα, έχει καταργηθεί το λογισμικό Weber, το οποίο έβαζες Facebook, Twitter και άλλα κοινωνικά δίκτυα και ανταυτού έχει αντικατασταθεί από το λογισμικό Friends, το οποίο δεν είναι προεγκατεστημένο, αλλά μπορεί, αφού το κάνει εγκατάσταση, μπαίνει ουσιαστικά μπορεί να βλέπει τα Twitter του και εδώ πέρα. Ποιος ακολουθεί το Χατζη Νικολάου? Εγώ! Ποιος ακολουθεί το Χατζη Νικολάου? Άνοιξα το Twitter και άρχισα να παρακολουθώ για να γεμίσει όλο αυτό. Αλλιώς δεν θα γέμιζε. Επίσης υπάρχουν φίλτρα και μπορεί να επιλέγει από ποιον λογαριασμό θα εμφανίζει τα Twitch ή Facebook ή τα μηνύματα. Όπως είπες το λογισμικό που είναι το Friends. Αυτό είναι Friends. Θα το δούμε τώρα. Και το άλλο το υπόλοιπο που είχε εκεί πέρα που έβαζε στα κοινωνικά δικτύα που μας είπες προηγουμένως. Αυτό εδώ πέρα έχει καταργηθεί πλέον. Για τα τέτοια του. Προηγουμένως δεν μας έδειξες ένα εικονίδιο πάνω το οποίο είχε. Όχι, αυτό είναι για τους λογαριασμούς. Α, για τους λογαριασμούς. Ναι, για τους ποιους να εμφανίζει. Πλέον έχει αντικατασταθεί από το Friends, το οποίο πάει σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που έχει εφαρμόσει η Canonical. Αυτό είναι πάνω QML.
όλο το γραφικό περιβάλλον είναι γραμμένο στο QML. Είναι το καινούριο πρότυπο που έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί. Αυτή η ίδια η εφαρμογή είναι στο desktop και το Ubuntu, το καινούριο το οποίο θα βγαίνει και στα κινητά, έχει ακριβώς την ίδια εφαρμογή. Είτε το έχεις στο κινητό, είτε το έχεις στο desktop, δηλαδή γίνεται εγκατάσταση και στα δύο με τον ίδιο τρόπο. Θα παρακολουθήσετε επίσης, έχει προσθεθεί και το κουμπάκι για κάποια νομικά ζητήματα. Αυτό για τον λόγο του ότι στο DAS μπορεί κάποιος να κάνει αναζήτηση και εφαρμογές και δεδομένα από το ίντερνετ, θα έπρεπε να μπει κάποιο νομικό ζήτημα, νομικό κείμενο για να ξεκαθαρίζει τι παίρνουν οι σερβερ της κανόνικα και τι δεν παίρνουν. Το να εμφανίζει κάποιος ή όχι δεδομένα από το ίντερνετ, απλά ψάχνοντας κάποια βιντεάκια. Παίρνει τα δεδομένα από το ίντερνετ. Ε? Στο search της Google πατάει. Όχι. Έχει έναν σερβερ δικό της, δεν ξέρω πόσοι, οι οποίοι κάνουν συσχετισμό ανάλογα με την συμπεριφορά που κάνεις και σου προτείνουν διάφορα δεδομένα. Εσύ μιλάς τώρα για απλή αναζήτηση, ξέρω. Όχι, γιατί ξέρω εγώ τώρα, αν δικό θέλω να ψάξω κάτι στο ίντερνετ, το σίγουρο είναι ότι θα ψάξω μέσω της Google. Εάν ναι. Εγώ θέλω να ψάξω κάτι στον υπολογιστή μου, είναι σίγουρο ότι το ψάξω μέσω του DAS. Ναι. Τώρα, αν τυχόν μου το έκανε αυτό μέσω του DAS και πατούσε πάνω στην Google, για μένα ακόμα καλύτερα. Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το επιτρέπει αυτό η Google. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Έτσι. Απλά, δηλαδή, αν τυχόν μπορούσε να μου ενοποιήσει τα δύο αυτά πράγματα στον DAS επάνω, για μένα ακόμα καλύτερα. Το έχω αφαιρέσει εγώ, δηλαδή δεν το χρησιμοποιώ, αλλά. Όταν υπάρχει άλλο ένα εικονίδιο με βίντεο, το οποίο σου εμφανίζει για παράδειγμα δεδομένα από το YouTube απευθείας. Και μπορείς να κάνεις αναζήτηση βίντεο του YouTube μέσα από τον DAS. Απλά είναι μια πολύ καλή ιδέα ή να γίνει και πρόταση ώστε τον DAS να χρησιμοποιείται και για αυτή τη δουλειά. Ξέρεις τι έχει να γίνει μετά. Ξέρεις τι έχει να γίνει μετά. Λύνει πολλά προβλήματα. Φυσικά για τους απλούς χρήστες είναι. Κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, αλλά μετά θα βλέπουμε Ubuntu να καίγονται στην πυρά. Ναι, βέβαια. Μετά θα βγουν οι ασκοφορεμένοι με τα πανόκια και θα έχουμε θέματα. Κοίταξε, τότε μπορείς να το κάνεις ως εξής. Να το βάλεις σαν έξτρα πακέτο. Τι το θέλετε, βάλετε αυτό το πακετάκι. Ναι, φυσικά. Δεν σας το δίνουμε. Όσοι δεν τους αρέσει να δείχνουν αυτά τα δεδομένα, υπάρχει στις ρυθμίσεις συστήματος στην ιδιωτικότητα. Και εδώ πέρα απλά το απενεργοποιούμε. Και δεν εμφανίζει αυτά τα δεδομένα από το ίντερνετ. Το προτείνω. Από default, ό,τι γράψω στο DAS, το ψάχνει στο Amazon. Πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, γράφω, ξέρω εγώ, terminal. Μου βγάζει το terminal, μου βγάζει τη βιβλία να αγοράσω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει κλείσει συμφωνία με την Amazon. Κάτι έχει διαβάσει και εγώ. Ναι. Στο 12-10 είχα το DAS. Εσύ το έχεις από δεν μου εμφανίζει πλέον. Άρα το έχουν βγάλει. Δεν το έχουν βγάλει, μάλλον το έχουν κάνει ακόμη πιο έξω. Γιατί όντως. Δηλαδή τώρα δεν έχει κλείσει τα Amazon αυτά που έχει. Όχι, όχι, όλα είναι ανοιχτά για να δείξω. Για να δείξω, ας πούμε. Ουσιαστικά αυτά είναι εδώ πέρα. Έχω βγάλει τα βίντεο, έχω βγάλει την ηλεκτρονική αλληλογραφία, κείμενο, παρουσίαση. Λογιστικό φύλλο. Δεν έχω κάποια αρχεία εδώ πέρα για να τα καταγράφει και για λόγους ευκολίας τα έχω αφαιρέσει. Η καταγραφή δραστηριότητας που πάει. Ε? Η καταγραφή δραστηριότητας. Η καταγραφή δραστηριότητας μένει στο σύστημα. Χρησιμοποιείται μια μηχανή Zgase λέγεται. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Το οποίο καταγράφει ουσιαστικά τη δραστηριότητά σου και το τι κάνεις. Δεν πάει σε σερβερ της κανόνικα βασικά η δραστηριότητα. Στην επόμενη έκδοση θα πάει. Αυτό είναι κακό. Πολλά πάνε στους ναι, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει μια δραστηριότητα που έχει στο δικό σου υπολογιστή, προσωπικό σου υπολογιστή, αυτό να παρακολουθείται από την κανόνα. Είναι συγκεκριμένα αυτά που καταγράφονται και πηγαίνουν στο. Το λες εσύ. Ας πούμε, εντάξει. Εγώ το χρησιμοποιώ. Δεν υπάρχει επιλογή δηλαδή να το. Ναι, υπάρχει αυτό να εδώ. Το απενεργοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Θα υπάρχει ένα κουμπί το οποίο. Η
Υπάρχει κάτω καταγραφή δραστηριότητας. Ναι, και καταγραφή δραστηριότητας. Το θέμα είναι ότι αυτό το κουμπί θα το έχουν ενεργοποιημένο ή στην επόμενη έντυπη που θα φεύγει το σερβερ της Canonical θα το βγάλουν τελείως. Πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει κουμπί το οποίο απενεργοποιεί οποιαδήποτε λειτουργία δεν θέλει. Θα πρέπει να υπάρχει κουμπί που να λέει καταγραφή δραστηριότητας και να απογορεύει την έξοδο των υποδομών. Ναι, θα υπάρχει ένα δεύτερο. Αυτό λέω. Θα υπάρχει ένα δεύτερο. Να φεύγει έξω. Ναι. Θα υπάρχει ένα δεύτερο κουμπί το οποίο θα κάνει αυτό που λες. Δηλαδή θα είναι ξέχωρο αυτό το πράγμα. Θα γίνεται καταγραφή του συστήματος για τον χρήστη στον υπολογιστή του και θα υπάρχει και ένα δεύτερο το οποίο θα μπορεί να εμφανίζει, είναι το semantic search λέγεται, το οποίο συσχετίζει τη δραστηριότητα του χρήστη χρησιμοποιώντας online του server και του παρέχει ακόμη πιο. Γιατί φαντάζομαι ότι δουλεύουν production PC με στάτικα εκεί. Ναι. Όπως έχω εγώ, στάτικα εκεί. Ναι. Εδώ και 4 χρόνια, ας πούμε. Έτσι. Τι καταγραφές μπορούν να γίνουν. Συγκεκριμένα θα μας το πούνε. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή η συζήτηση κάνουμε για να. Ναι. Θα μας το πούνε. Δεν μπορούν να μας το πούνε. Ας δούμε και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν προσθεθεί. Όταν έχει πολλαπλά παράθυρα ένας χρήστης, ο μόνος τρόπος σε παλιότερες εκδόσεις ήταν να πατάει το εικονίδιο, να το εμφανίζεται σε μια προεπισκόπηση το παράθυρο και να μπορεί να επιλέξει σε ποιο απευθύνεται. Πλέον αυτό έχει προσθεθεί και μία επιπλέον λειτουργία, το οποίο με scrolling πάνω στο εικονίδιο αλλάζει τα παράθυρα που έχει ένας χρήστης. Επίσης το Windows Snapping υπάρχει και εδώ, απλά έχει βελτιωθεί η εμφάνισή του και ο χρήστης δεν βλέπει απλά ένα έντονο πορτοκαλί όπως γινόταν παλιότερα, βλέπει κατά κάποιο τρόπο μία κίνηση του τι πρόκειται να συμβεί. Και γεννίζει ουσιαστικά και τις δύο πλευρές για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του. Κάποιες ερωτήσεις, έχω τελειώσει με την παρουσίαση του Unity στο περίπου τι έχουν γίνει σαν αλλαγές. Όταν είναι τρεις χρήστες. Ναι. Ο ένα είναι ο διαχειριστής, ο δύο ο δεύτερος χρήστης, ο τρίτος. Ναι. Και ανοίγει τον υπολογιστή ο νούμερο 2. Ναι. Για να κλείσει ο υπολογιστής πάλι ο νούμερο 2, δηλαδή στην πορεία μπαίνει ο 3. Mm-hmm. Για να κάνει διακοπή τη shutdown. Ναι. Πρέπει αυτός που άνοιξε. Ναι. Και, γιατί και στο 12 μήνα δεν ήταν έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να κλείσει εφόσον υπάρχουν άλλοι χρήστες συνδεδεμένοι. Απαιτάει στην. Πρέπει να πάει στον αρχικό για να ξαναπεί. Ναι. Πρέπει όλοι να βγουν από τη συνεδρία τους και μετά να γίνει. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μια ερώτηση. Το εικονίδιο από το Software Center άλλαξε. Ναι. Το ίδιο το Software Center άλλαξε καθόλου. Βελτιώθηκε όσο αφορά μιλάω σε θέμα ταχύτητας. Αρκετά. Τουλάχιστον εγώ έχω δει διαφορά, αλλά θέλει ακόμα πολύ δουλειά. Είναι η πιο βαριά προεκτεθειμένη εφαρμογή. Γιατί όλα τα δεδομένα και στην 2014 και στην 2010 ήταν πάρα πολύ. Όλα τα δεδομένα φαντάσου ότι τα παίρνει από το ίντερνετ, από το σερβερ της. Θα ήταν καλό να υπάρχει μια βάση δεδομένων που να τα κρατάει, αλλά αλλάζουν τόσο συχνά που σε κάποια φάση δεν ξέρεις πού θα μπορέσει να χτυπήσεις. Αλλά από άποψη ταχύτητας να έχει βελτιωθεί αρκετά. Κάποια κρίσιμα εργαλεία στους χρήστες έχω προσθέσει στην πλαϊνή μπάρα, τα οποία αξίζει να τα δούμε λίγο ένα-ένα. Το πρώτο ίσως να τους τρομάζει, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για να δούνε πόσο χώρο έχει καταληφθεί από τον, στο δίσκο τους, εγώ το έχω γεμάτο. Το home partition ή το σύστημα. Ένας απλός χρήστης ας πούμε θα βλέπει μόνο αυτό το πράγμα και θα βλέπει πόσο τις 100 τρώει στον υπολογιστή του ο χώρος. Αυτό που ψάχνει ένας χρήστης ας πούμε όταν ανοίγει ο υπολογιστής μου, κάνει δεξί κλικ στον δίσκο και κοιτάει πόσο χώρο έχει απομείνει στο σύστημά του. Πέρα από αυτό μπορεί να δει και τους πόρους που χρησιμοποιεί ένα σύστημα, όπως είναι το task manager ή διαχειριστής διεργασίων που λέγεται στο Windows. Και να το δει κάτι αντίστοιχο και εδώ πέρα.
ακούει και τις διεργασίες που τρέχουν στο σύστημα. Λείπει ένα κουμπί από το λείπει αυτό το κουμπί και έχει πάει εδώ πλέον, όπου ο χρήστης μπορεί να δει σχετικά με αυτό τον υπολογιστή και μπαίνει εδώ πέρα. Έχει μπει πλέον εδώ πέρα. Δηλαδή εκείνο το κουμπί που έδειχνε τι λειτουργικό σύστημα έχει, τι μνήμη, τι επεξεργαστή, τι γραφικά, είδος του λειτουργικού, έχει πάει εδώ πέρα. Αυτό πάει εδώ πέρα και σχετικά με αυτό τον υπολογιστή. Επίσης, σε αυτό το κουμπί είναι ένα πολύ χρησιμό, είναι η βοήθεια του Ubuntu, το οποίο είναι πλήρως μεταφρασμένο στα ελληνικά και ένας απλός χρήστης μπορεί να ανατρέξει άμεσα σε βασικές έννοιες, όπως είναι ήχος, βίντεο, και να διαβάσει για κάποια βασικά θέματα που μπορεί να τον απασχολούν στην καθημερινή του χρήση με το, με το Ubuntu. Το Ubuntu One, όπως γνωρίζουμε, κάνει συγχρονισμό δεδομένων ενός φακέλου ή πολλαπλών φακέλων με τις συσκευές που έχει προσθέσει. Εγώ έχω αρκετές. Έχουν μείνει και κάποιες παλιές που είχα προσθέσει. Αυτές μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τις αφαιρέσει ο χρήστης, σαν αν τις έχει δώσει κάπου και δεν χρειάζονται. Όπως επίσης μπορεί να δείξει... 10,5 γίγα σου δίνει σαν το Ubuntu του Ubuntu. Ορίστε. 10,5 γίγα. Είδες. Έχω ιδιαίτερη σχέση με την κανόνικα. Κατάλαβα. Όχι, καμία σχέση. Αυτό το κέρδισα να το πω. Είχα γράψει ένα άρθρο για το Ubuntu One και το Dropbox και παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα όταν ανοίγεις έναν νέο λογαριασμό Ubuntu. Σου λέει, δώσε αυτό το link στους φίλους, θα πάρεις εσύ 500 MB και αυτός θα πάρει άλλα 500 MB από την αρχική του δημιουργία, ας πούμε, του δίσκου. Από αυτό το άρθρο... Πάντως, πρέπει να πούμε ότι το Dropbox είναι το δίσκο λειτουργικά καλύτερο από το Ubuntu. Δεν το χρησιμοποιώ, δεν έχω άποψη περί αυτού, δεν το γνωρίζω. Κάτι το οποίο, εμείς το διαπιστώσουμε, όταν έχεις Dropbox, κάνει πολύ μεγάλη χρήση δικτύου. Δηλαδή, στην τροή ολόκληρη. Ναι. Τρώει τη σύνδεση πολύ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Όχι. Αυτό δεν έχω παρατηρήσει έντονη χρήση του δικτύου. Μάλιστα, εάν αυτό που έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές γίνεται pause. Εδώ πέρα εμφανίζεται ένα κουμπάκι. Αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, pause. Όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα στο δίκτυο, το κάνει ο χρήστης, αυτό σταματάει να συγχρονίζει τους φακέλους για να δώσει περισσότερα δικαιώματα χρήσης του δικτύου στον χρήστη. Αυτό πότε εμφανίζεται το κουμπάκι? Αυτό είτε το κάνει ο χρήστης, ας πούμε, ότι δεν θέλει να συγχρονίζεται και τραβάει απλά το κουμπί, ή όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα ή κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο, ας πούμε, σταματάει ο συγχρονισμός. Ένα άλλο χρήσιμο είναι ο αναλυτής χρήσης δίσκου, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον, αν τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ, έχει αλλάξει το γραφικό του περιβάλλον και δείχνει, κάνει ανάλυση χρήσης του δίσκου με βάση σε επίπεδο αρχείων και φακέλων. Και μπορεί οποιαδήποτε στιγμή ένας χρήστης, ο οποίος ναι μεν βλέπει ότι για κάποιο λόγο 90% του δίσκου είναι γεμάτο, αλλά δεν ξέρει από πού προέρχεται αυτή η υπερβολική κατανάλωση του δίσκου. Εδώ πέρα με την ανάλυση του δίσκου μπορεί να δει ότι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα υπάρχει στο Ubuntu One ότι χρησιμοποιώ τα 3,5 γίγα και το SDK, ας πούμε, του Android που χρησιμοποιεί το 1,7. Φανταστείτε ότι αν τώρα αυτός ο λογαριασμός δεν έχει μεγάλα αρχεία, αν ήταν πολύ μεγάλα αρχεία και κάπου έχω ξεχάσει κάποιο ISO, κάτι τέλος πάντων που είναι χαμένο, μπορώ να το εντοπίσω απευθείας εδώ πέρα το πού γίνεται η υπερβολική κατανάλωση. Τώρα αυτό το Ubuntu One που γράφει 3,5 γίγα είναι η εφαρμογή 3,5 γίγα? Όχι, είναι τα αρχεία μου. Υπάρχουν στο Ubuntu One? Ναι, 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 είναι τα αρχεία μου που έχω ουσιαστικά στο Ubuntu One. Αυτά εδώ πέρα. Και το Mozilla, ας πούμε, που λέει από κάτω? Το Mozilla είναι κάποια cookies, κάποιες αρχεία προσωρινής μνήμης, bookmarks κλπ. Δεν είναι οι εφαρμογές? Όχι, 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 δεν είναι οι εφαρμογές. Αυτό, η ανάλυση του δίσκου είναι καθαρά για τον χρήστη. Εδώ έχω επιλέξει το home factor. Εάν θέλει να δει το σύστημά του,
ολόκληρο θα πάει εδώ πέρα. Που λέει, ας πούμε, ότι το σύστημα και αρχίζει και δείχνει όλους τους φακέλους του συστήματος για το πόσο χώρο καταλαμβάνει ο καθένας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τα αντίγραφα ασφαλείας που είναι προεγκατεστημένο στο Ubuntu και μπορεί ένας χρήστης να κάνει αντίγραφα ασφαλείας κάποιων βασικών αρχείων. Αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας μπορεί να τα έχει είτε στο Ubuntu One, ας πούμε κάποια έγγραφα, κάποιες φωτογραφίες, μουσική, οτιδήποτε. Μπορεί να τα έχει στο Ubuntu One και να συγχρονίζεται σε ένα διαδικτυακό τόπο, οπότε αν χτυπάτε ξύλο και καταστραφεί ο δίσκος, να έχει άμεση πρόσβαση την επόμενη φορά που θα συνδεθεί στο Ubuntu One, να πατήσει επαναφορά και να αρχίσει να γίνεται επαναφορά των δεδομένων στον υπολογιστή του. Μια άλλη λειτουργία πολύ βολική σε αυτό, εάν δεν έχετε πολλά αρχεία στον κεντρικό σας φάκελο, στον προσωπικό σας φάκελο, είναι να πάρετε ακόμη και τα κρυφά αρχεία που υπάρχουν διαθέσιμα και κρατάνε τις ρυθμίσεις για την εμφάνιση του συστήματος, όπως το τι κουμπιά έχετε κάτω στην πλαϊνή μπάρα, τι φωτογραφία έχετε στην επιφάνεια εργασίας, να μπορείτε να τα συγχρονίζετε με το Ubuntu One και να έχετε ουσιαστικά άμεσα να κάνετε format όλο τον σκληρό δίσκο, να βάλετε το Ubuntu One και να επαναφέρετε όλα αυτά τα δεδομένα όπως τα είχατε, με τις ρυθμίσεις που είχατε. Επίσης μπορείτε να κάνετε αποστολή σε FTP, SSH, WebDAV ή σε κάποιον διαμοιραζόμενο πόρο των Windows σε κάποιο δίκτυο που υπάρχει server με Windows σύστημα. Έχει επιλογή τώρα αυτό να τα αρχεία που έχεις αντί να τα, για όλα αυτά ας πούμε να τα πάρεις... Ένα-ένα. Όχι, αντί να τα πάρεις backup, να τα πάρεις σε DVD. Αυτό θα το κάνεις με το χέρι. Αυτό ουσιαστικά το ρυθμίζεις μία φορά και το ξεχνάς. Δηλαδή εδώ πέρα που επιλέγεις τους φακέλους οι οποίοι θα γίνονται αντίγραφα ασφαλείας, τα προσθέτεις εδώ πέρα. Εδώ έχει προσθεθεί από default ο προσωπικός φάκελος όλος, να γίνεται αντίγραφο ασφαλείας. Ο προσωπικός φάκελος όλος. Ναι. Πού θα πάει εδώ. Αυτό το καθορίζει στο πού θα πάει εδώ πέρα. Ναι. Είτε σε εξωτερικό δίσκο, σε κάποιο partition, είτε σε εξωτερικό δίσκο USB που συνδέεται ας πούμε εξωτερικά, είτε σε κάποιον λογαριασμό που έχετε FTP ή SSH. Ναι, θέλω να πω ότι σε εξωτερικό δίσκο το στέλνει. Ναι. Σε το να τα κατατμήσεις, ας πούμε, και να τα στέλνεις σε DVD, δεν μπορείς. Copy-paste. Αυτό μόνο με copy-paste. Copy-paste. Δηλαδή, αυτό είναι... Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις ένα DVD και αυτόματα να αρχίσεις να γράφει το DVD. Δεν γίνεται αυτό. Ακόμα κάνει κάποιος backup σε DVD. Εγώ. Όχι. Εγώ. Όπως το μαγαζί έχω... Το DVD είναι το πιο ασφαλές μέσο. Θα φάει μια γρατζουνιά, θα σου πω όπως ασφαλές είναι. Όταν δεν τρώει γρατζουνιά. Ναι. Είναι καλή λύση. Και το DVD αρχίζει να το κάνεις backup και να το βάλεις στην άκρη και να μην το χρησιμοποιείς. Και όχι για πολλά χρόνια. Και όχι για πολλά χρόνια. Έχει ημερομηνία λήξη το DVD. Έχει ημερομηνία λήξη 100 χρόνια. Τις κασέτες λέγανε. Ειδικά οι κασέτες. Δεν έχουν, δεν ξέρεις πόσα χρόνια κασέτες παίζουν ακόμα. Ναι. Υπάρχουν κασέτες για αντίγραφα ασφαλείας που είναι. Και το λάμα φωνητικό μια φορά. Αφού επιλέξει ο χρήστης ποιους φακέλους έχει, το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει πού θα τα στέλνει. Και αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί συμπιεσμένα αρχεία των 25 περίπου MB. Τα σπάει, δημιουργεί, την πρώτη φορά είναι αργή, διότι δημιουργεί ένα κεντρικό σύστημα αντιγράφων ασφαλείας και μετέπειτα οτιδήποτε προσθέτεται σε κάποιον φάκελο τον οποίο δημιουργείτε εσείς αντίγραφα ασφαλείας βάζει μόνο τις αλλαγές που έχετε κάνει. Δηλαδή αν αφαιρέσετε κάποιο αρχείο, το αντίγραφο ασφαλείας θα αφαιρέσει αυτό το αρχείο. Εάν προσθέσετε κάποια αρχεία, θα κάνει αντίγραφο ασφαλείας μόνο αυτό τον αρχείο. Δεν θα ξανακάνει από την αρχή όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε συνήθως με το χέρι. Περνάμε, τώρα αυτό το πέρασα, δεν το πέρασα. Γίνεται
μόνο με τις αλλαγές. Και φυσικά ο προγραμματισμός των αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να γίνει είτε εβδομαδιαία είτε καθημερινά και η επιλογή διακλήρησης των αντιγράφων ασφαλείας αποσκοπεί στο αν θέλουμε να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα χρόνια που γίνεται αντίγραφο ασφαλείας ή ανά 6 μήνες, όχι ανά 6 μήνες, δηλαδή από την ημέρα εκκίνησης των αντιγράφων ασφαλείας, όταν θα φτάσουμε στον 7ο μήνα, διαγράφει τα αντίγραφα ασφαλείας του πρώτου μήνα. Και οπότε γίνεται αυτή η συνεχιζόμενη ροή και κρατάει μια απόσταση 6 μηνών. Διαγράφει τα υπόλοιπα, κρατάει μόνο τα καινούργια. Εδώ κάποια απορία ίσως μπερδεύει λίγο κάποιους αυτό. Έχει και για πάντα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι μπορεί να θέλεις, ας πούμε... Τι φορμάτι είναι από... Αυτά είναι... Αρχεία, ή αποθηκεύει ένα δικό του φορμάτι. Είναι, όχι, όχι, είναι αρχεία κανονικά, συμπιεσμένα, κομματιασμένα σε πολλαπλά γκάνζι. Εγώ μπορώ να πάρω ένα αρχείο οποιοδήποτε θέλω. Όχι. Γιατί. Γιατί καταρχήν είναι, μπορεί να, το αρχείο σου ας πούμε, να είναι 4 γίγκα. Αυτό που κάνει σαν backup είναι ότι το κομματιάζει σε 25 μικρές για να μπορεί να στέλνει μικρά και γρήγορα δεδομένα στο άρα δίκτυο. Άρα πρέπει να επαναφέρω όλο το... Όχι, όταν κάνεις επαναφορά... Τώρα δεν έχω κάποια αρχεία. Ελέγχει τα αντίγραφα ασφαλείας και δεν υπάρχουν αντίγραφα και επιλέγεις εσύ τι θα επαναφέρεις. Αξίζει τον κόπο να το χρησιμοποιεί ένας απόσπιτης, τουλάχιστον για τα αρχεία κειμένου και των εικόνες του. Αυτό έτσι όπως το έχεις ρυθμισμένο τώρα το χρησιμοποιείς πραγματικά. Όχι, όχι, τώρα το έχω απενεργοποιημένο. Γιατί είναι ένας λογαριασμός. Δηλαδή είναι λίγο ένα περίεργο setup που βλέπω. Ναι. Το έχεις βάλει ας πούμε να κρατάει αντίγραφο από το προσωπικό σου φάκελο ολόκληρο στο Ubuntu One. Ναι. Στον οποίο προσωπικό φάκελο έχεις ήδη ένα φάκελο Ubuntu One. Ναι. Δηλαδή θα τα αποθήκευε 2-3 φορές. Ναι, 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 ναι. Όχι, όχι, όχι. Το ένα μέσα στο άλλο, ξανά τα ίδια αρχεία, ξανά μέσα στο άλλο αντίγραφο. Αγνοεί την ύπαρξη του Ubuntu One by default. Α. Το αγνοεί αυτό. Μπορεί να γίνει και λεπτομεριακά, δηλαδή να αφαιρέσετε το προσωπικό φάκελο και να επιλέξετε εσείς, ας πούμε, ότι εγώ θέλω μόνο τα έγγραφά μου. Άνοιγμα. Και οπότε ελέγχει μόνο τα αντίγραφα. Μόνο τον φάκελο. Και επίσης υπάρχει κρυπτογράφηση των αρχείων, έτσι. Δηλαδή οτιδήποτε γίνεται αντίγραφο ασφαλείας, μπορεί ο χρήστης να τα κρυπτογραφεί όταν τα στέλνει σε κάποιο δίκτυο, σε έναν απομακρυσμένο διαπομιστή ως αντίγραφα ασφαλείας. Και οπότε μόνο αυτός έχει πρόσβαση σε αυτά. Ναι. Ναι. Ένα backup. Μια δεδομένη προηγούμενη κατάσταση, ενώ έχει πάρθει το τελευταίο backup. Όχι, πηγαίνει σε οποιαδήποτε χρονολογική σειρά θέση. Ναι, 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 με χρονολογία σου λέει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μπορείς να πας σε οποιαδήποτε στιγμή πίσω. Αφού γίνει το backup, ας δούμε μια διαδικασία, τώρα βέβαια είναι πολύ μικρό, γίνεται σάρωση και ουσιαστικά συμπίεση. Μια έξυπνη λειτουργία αυτών είναι ότι αφού κάνετε backup ας πούμε κάποιους φακέλους και υποστηρίζετε, έχετε προσθέσει αυτό το φάκελο στα έγγραφα, εάν κάνετε δεξί κλικ θα δείτε ότι υπάρχει επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση. Και πατώντας αυτό ανοίγει ουσιαστικά ακριβώς, επιλέγεις σε ποια, τώρα δεν έχει γίνει ακόμα, επιλέγεις σε ποια χρονική στιγμή θέλεις να επαναφέρεις στο αρχείο και γίνεται η επαναφορά σε αυτή τη χρονική. Όχι, όχι, by default είναι 25 MB για να είναι εύκολη η ιστορία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η διαδικασία είναι backup. Ναι. Σε έναν υπολογιστή έχεις δύο λειτουργικά, είτε Windows Linux είτε Linux Linux. Ναι. Με αποτέλεσμα έχεις δύο, αν έχεις Linux Linux, έχεις δύο home. Ναι. Αυτό το backup μπορείς να το
να το κάνεις να δει το home του άλλου Linux για να το κάνει backup στο άλλο, στην άλλη διανομή. Μπορείς. Μπορείς. Φυσικά μπορείς. Αρκεί να έχεις δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό το file. Παράδειγμα, εγώ εδώ πέρα έχω δύο λειτουργικά συστήματα, έχω δύο Ubuntu. Ναι. Εάν πάμε στο υπολογιστή μου, στο home, θα δούμε αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι, θα δούμε τον λογαριασμό της κοπέλας μου, ναι. Και το άλλο λειτουργικό σύστημα που έχει αυτούς εδώ τους φακούς μου πίτα. Δηλαδή είναι ο άλλος μου υπολογιστής κατά κάποιον τρόπο, κάνει dual boot. Ναι. Έτσι. Ωραία. Εδώ πέρα, εάν κάνω δεξί κλικ, μου επιτρέπει να δημιουργήσω φάκελο. Ωραία. Σε κάποια σημεία όμως δεν επιτρέπει. Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε εσείς, σε ποια σημεία έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση. Είναι θέμα δικαιωμάτων αρχείων, δικαιωμάτων φακέλων. Εάν έχεις δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό, μπορείς να το κάνεις. Αν έχω δικαίωμα πρόσβασης στο... στον άλλο λογαριασμό του άλλου λειτουργικού συστήματος. Δική μου και... Ναι, στο Linux, αν θυμάστε, υπάρχουν τα δικαιώματα εγγραφής, ανάγνωσης, αυτά επηρεάζονται από το εκάστοτε λειτουργικό. Δεν υπάρχει άλλος χρήστης. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το κάνεις εσύ με τέτοιο τρόπο ώστε να έχεις δικαίωμα πρόσβασης. Τους βάζεις στον ίδιο group ή ανοίγοντας τις ρυθμίσεις των χρηστών στο group, προσθέτεις ότι αυτός ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς τους πακέτους. Και στα δύο είμαι σαν χρήστης. Ναι. Και στα δύο. Υπάρχει περίπτωση όταν θα επιχειρήσω να κάνω backup να το στείλω στο άλλο να μου πει ότι δεν έχω δικαίωμα. Ναι, υπάρχει πιθανότητα, ναι. Γιατί δεν είναι συνδεδεμένος ο χρήστης σ' άλλη αυτή τη στιγμή. Είναι ο χρήστης σε ρεύμα. Δηλαδή αυτό το partition, αυτό το διαδίκτυο είναι στο άλλο λειτουργικό σύστημα. Ναι. Ναι, μεν το βλέπω, αλλά το θέμα είναι να μπορώ να έχω δικαιώματα. Εδώ, ας πούμε, δεν έχω δικαίωμα πρόσβασης. Ναι, είναι διαφορετικοί χρήστες. Διαφορετικοί χρήστες. Και τον ίδιο χρήστη να βάλεις, το Linux συμπεριφέρεται σαν ξένος, ότι είσαι ξένος. Είναι δύο διαφορετικά λειτουργικά. Για να έχεις δικαιώματα πρόσβασης, θα πρέπει και το άλλο λειτουργικό να τρέχει και να αναγνωρίσει, α, είσαι ο ίδιος, οπότε μπες. Αυτή τη στιγμή το άλλο λειτουργικό σύστημα που υπάρχει μέσα εδώ, στο Dual Boot, είναι απενεργοποιημένο. Ασχέτως αν εγώ έχω πρόσβαση στους φακέλους. Μπερδευτήκατε. Όχι, δεν μπερδευτήκαμε. Απλά για να το βάλω αυτό το backup σε ένα φάκελο που θα δημιουργήσω εκεί. Ναι. Τι θα πρέπει. Αφού μπορείς να δημιουργήσεις, όπως έκανα εγώ ας πούμε εδώ πέρα, ανώνυμος φάκελος. Άρα σε αυτόν εδώ το φάκελο μπορώ να τα στέλνω. Εδώ παίζει αυτό που θυμάσαι που κάνουμε, ότι αν ο χρήστης σε μια διανομή έχει ξεκινάει user ID του και group ID του από 1000 στο κάνει στο Ubuntu και στο άλλο ξεκινάει από 1000 και πάνω και είναι το ίδιο 1000 του ενός, 1000 του άλλου, θα έχει δικαίωμα να γράψει. Αν στο ένα έχει CentOS που ξεκινάει από 500 και στο άλλο έχει Ubuntu, UEID είναι διαφορετικά, δεν θα σε αφήσει να γράψει. Είναι θέμα του τι πρότυπα εφαρμόζουν. Ναι, μια διανομή εφαρμόζει 500 και βάλε, το άλλο εφαρμόζει 1000 και βάλε. Είναι τεχνικό το σύμφωνο. Οπότε δηλαδή δεν θα έχεις πρόσβαση εκεί να γράψεις, εάν έχει διαφορετικό UI. Πρέπει να το βάλεις χειροκίνητα. Να το ενεργοποιήσεις χειροκίνητα, να κάνεις backup εκεί, ότι αυτός ο φάκελος ανήκει στο Δημήτρης και μετά θα κάνεις backup και τελείωσε. Για το που θα γίνει backup και τελείωσε, μετά το ενεργοποιεί. Μία αλλαγή που έχει γίνει επίσης, κάποια άλλη ερώτηση για τον backup. Μία αλλαγή επίσης που έχει γίνει στο σύστημα ενημερώσεων είναι ότι πλέον όταν το ανοίγει ο χρήστης, με ενοχλούσε, γι' αυτό είχα γράψει ένα ολόκληρο πρόγραμμα για να κάνει αυτό το πράγμα, με ενοχλούσε που άνοιγε τις ενημερώσεις του συστήματος και σου έδειχνε μία ενημέρωση που κοίταξε πριν δύο μέρες, ενώ μπορεί να έχει αλλάξει, να έχουν μπει καινούρια πακέτα. Οπότε κάθε φορά που ανοίγουμε πλέον τις ενημερώσεις του συστήματος γίνεται ξανά ανανέωση της λίστας των υπαρχόντων ενημερώσεων. Δηλαδή τις περισσότερες φορές ο χρήστης άνοιγε τις ενημερώσεις του λογισμικού και έπρεπε να πατήσει ενημέρωση τώρα, ενώ του έδειχνε ότι δεν υπάρχουν ενημέρωση τώρα και το εμφανιζόταν σαν ενημέρωση. Τώρα αυτό γίνεται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγει τις ενημερώσεις του λογισμικού. Όπως τις παλιές δεδομένες. Thank you.
κάπως έτσι. Όπως το 10-10. Ναι. Στο 2004 είχα παρατηρήσει το εξής. Όταν είχα πολλά καθετήρια, ναι. Εγώ γενικά χρησιμοποιώ terminal. Ναι. Στο update και upgrade. Εκεί όσα πακέτα ήταν, πώς το πω τώρα, που υπήρχαν και στο official, δηλαδή τους canonical, και στα άλλα, μου κρατούσε τις canonical. Από το γραφικό όμως, ναι. Αυτόματα έπαιρνε τα τελευταία. Ναι. Αυτό το μη... Άλλη δουλειά κάνει από το τερματικό, άλλη δουλειά κάνει το άλλο. Ναι. Το γραφικό περιβάλλον έχει περάσει από το upget upgrade, στο γραφικό γίνεται disk παύλα upgrade. Γι' αυτό σου βγάζει τις καινούριες εγκαταστάσεις και τις κάνει. Στο τερματικό, για να κάνεις το ίδιο πράγμα ό,τι κάνει και στο γραφικό, αντί να βάλεις upgrade, βάζεις disk παύλα upgrade. Και σου κάνει να αναβαθμίσεις κανονικά τις ενημερώσεις. Είναι θέμα apt. Ναι, αυτό είναι το που κάνει. Το που κάνει στο γραφικό. Ναι. Στο γραφικό περιβάλλον το έχουν κάνει για να παίρνει τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις μάλλον λογισμικού. Ναι, μπορείς παίρνει και με το upgrade. Το disk upgrade βάζει λίγο σε unstable. Όχι, δεν είναι unstable. Απλά κάνει αναβάθμιση του στήλου. Το upgrade όπως έγινε στο... Είχα ας πούμε το τελευταίο drive στην Nvidia. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, εκεί με το γραφικό περιβάλλον, στο Edgers XOR, ξέρω εγώ, ναι. Μου έβαλε και τον 3,8 kernel, από τον 3,5 κούμνα. Ναι. Και κάνω reboot και βλέπω έχω αλλάξει kernel. Ναι. Με το τρεματικό μια χαρά. Ναι. Αυτή την ασφάλεια παρέχει το upgrade. Το αντίστοιχο upgrade στο aptitude, αν θυμάμαι, πέρασε σε safe Pavla upgrade. Ουσιαστικά για να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει ενημερώσεις λογισμικού, αλλά να μην κάνει αναβαθμίσεις λογισμικού. Για όσους δεν ξέρουν, άλλο σημαίνει ενημερώσεις λογισμικού και άλλο σημαίνει αναβαθμίσεις λογισμικού. Εδώ πέρα λαμβάνονται συνήθως ενημερώσεις λογισμικού, οι οποίες είναι για τα υπάρχοντα λογισμικά που έχετε και προσθέτει διορθώσεις και ενημερώσεις ασφαλείας. Η αναβάθμιση λογισμικού σημαίνει ότι αντικαθιστώ το υπάρχον λογισμικό με μια καινούργια έκδοση που δεν φέρνει απλά διορθώσεις και ενημερώσεις ασφαλείας, αλλά και καινούργια χαρακτηριστικά, καινούργια κουμπιά, καινούργιες λειτουργίες κλπ. Εδώ πέρα συνήθως λαμβάνουμε ενημερώσεις λογισμικού. Ο χρήστης επίσης μπορεί να επιλέξει τις ρυθμίσεις των ενημερώσεων. Θα προσέξετε ότι αργεί λίγο να ξεκινήσει, διότι έχουν μετακινήσει την εφαρμογή που ψάχνει για drivers στις ρυθμίσεις των αποθετηρίων του λογισμικού. Δηλαδή το έχουν βάλει εδώ πέρα. Είναι η πρόσθετη οδηγή υλικού. Παλιότερα δεν υπήρχε, ήταν ξέχωρο αυτό και το έβρισκες στις ρυθμίσεις του συστήματος. Πλέον αυτό το έχουν βάλει στις ρυθμίσεις των αποθετηρίων. Το λογισμικό που μπορεί να δει τι μπαίνει στο σύστημά του, ή να επιλέξει και το πηγαίο κώδικα, να έχει πρόσβαση στο πηγαίο κώδικα και να κατεβάσει τον κώδικα αν είναι προγραμματιστής και θέλει να δει και τον κώδικα. Το άλλο λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει χώρο για να μπορεί να προσθέσει επιπλέον αποθετήρια ο χρήστης μέσα από το γραφικό περιβάλλον, απλά βάζοντας τη γραμμή που λέει αυτός ο τρίτος κατασκευαστής ότι πρόσθεσε αυτή τη γραμμή στο σύστημά σου για να έχει πρόσβαση στα αποθετήρια. Προσθέτει αυτή τη γραμμή, πατάει προσθήκη πηγής και εμφανίζεται εδώ πέρα. Τώρα τελευταία όμως, οι περισσότερες εφαρμογές που έρχονται σαν dev πακέτα, όπως το Chrome για παράδειγμα, όταν το κάνεις εγκατάσταση, σου κάνει αυτόματα εγκατάσταση και το αποθετήριο της Google. Οπότε η Canonical έχει επιτρέψει για κάποιες εφαρμογές να ελέγχουν αυτή τις ενημερώσεις. Γι' αυτό στο Ubuntu βλέπουμε ότι όταν βγαίνει ένας καινούριος Firefox, αυτό γίνεται αναβάθμιση ασχέτως αν έχεις μακράς διάρκειας υποστήριξη ή αν έχεις μικρές διάρκειες υποστήριξη. Στις ενημερώσεις είναι ενεργοποιημένα οι σημαντικές ενημερώσεις που έχει να κάνει με ασφάλεια, οι συνιστόμενες ενημερώσεις που έχει να κάνει με διορθώσεις σφαλμάτων των υπάρχοντων λογισμικών και οι μη υποστηριζόμενες ενημερώσεις, τα οποία είναι για αναβάθμιση λογισμικού σε μια νεότερη έκδοση, η οποία πλέον είναι διαθέσιμη σε κάποια καινούργια έκδοση του Ubuntu. Εφόσον είναι αυτή ενεργοποιημένη, κάποιοι drivers γίνονται αυτό το λεγόμενο backport, δηλαδή προσθήκη σε κάποια προηγούμενη έκδοση του Ubuntu, γίνεται εγκατάσταση μέσω αυτών των αποθετηρίων.
Αυτός ο έλεγχος μπορεί να γίνει ημερησίως ή κάθε δύο μέρες. Αν υπάρχουν ενημερώσεις ασφαλείας, συνήθως είναι άμεσα εμφανίσιμα. Όταν υπάρχουν άλλες ενημερώσεις, το έχει by default στην εβδομαδιαία εμφάνιση. Τις μη υποστηριζόμενες, καλό είναι να τις έχουν, έτσι. Καλό είναι όταν έχεις κάποιους Wi-Fi περίεργους, drivers κλπ. Για να μπορέσουν να γίνουν αναβάθμιση αυτοί οι drivers. Μία αλλαγή επίσης που μπήκε στις καινούριες εκδόσεις του Ubuntu είναι ότι ό,τι επιφάνεια εργασίας έχετε από άποψη εικόνας, τροποποιείται και ο χρωματισμός του εκκινητή για να μπορέσει να γίνεται μια πιο άμεση, καλή εμπειρία, να μην είναι ξέχωρο κομμάτι. Ότι για παράδειγμα, αν εγώ αλλάξω τώρα την επιφάνεια εργασίας και προσθέσω ένα χρωματισμό κόκκινο, θα προσέξει ότι έχει αλλάξει και ο χρωματισμός του εκκινητή. Αυτό το κάνουμε ένα έξυπνο λογισμικό, δεν θυμάμαι πώς το κάνουμε, μια περίεργη λειτουργία που παίρνει κάποια στοιχεία χρωματισμού και κάνει μια ανασύνθεση του χρωματισμού εδώ πέρα. Αυτό είναι και την πεστικής, αυτό εδώ πέρα. Αυτό γίνεται για την πεστική στη 1204. Υπάρχει στο 1204. Ναι. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Μπορεί να μην το έχουν δει. Να μην το έχουν δει. Ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα ιστορία για αυτό το κουμπί. Που αυτό το κουμπί αναβαθμίστηκε πρόσφατα πριν δύο μέρες, διότι κάποιος ανέφερε ότι ένα συνδός, αν θυμάμαι καλά, οι πρώτες εκδόσεις της έκδοσης ανάπτυξης Ubuntu 13.04, αυτή τη στιγμή είναι beta, είχαν αριστερό στροφά αυτά τα κύματα. Κάποιος ανέφερε λοιπόν ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτισμικό, πολιτιστικό, ότι σε κάποιες κοινωνίες, ερόστροφοι κυματισμοί δηλώνουν οπισθοδρόμηση. Δηλώνουν ότι πάει πίσω ο χρόνος. Δηλώνουν το κακό. Οπότε ακόμα και για αυτή τη λεπτομέρεια, μόλις πριν δύο μέρες, αλλάξανε τη φορά του κυματισμού για να μην προσβάλλει τα ήθη και τα έθιμα κάποιου πολιτισμού και να μπορεί να είναι ευχάριστη, ας πούμε, η εικόνα στον τελικό χρήστη. Είναι σε τέτοιο βάθος η λεπτομέρεια που δίνουν οι μηχανικοί της Canonical που προσέχουν ακόμα και τα πολιτιστικά στοιχεία. Και ένας από τους βασικότερους λόγους για αυτό το πράγμα είναι ότι η δημιουργία των εικονιδίων γενικότερα σε ένα λειτουργικό σύστημα, όσο απλή και αν είναι για εμάς, λέμε, μα γιατί έχουν αυτό το πορτοκαλί χρώμα στα εικονίδια και δεν το έχουν αλλάξει ακόμα, ας βάζανε, ας πούμε, κάποια εικονίδια που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, είναι ότι πρέπει να γίνει εξαιρετικά προσεκτική μελέτη πολλών παραγόντων τα οποία σε εμάς, ας πούμε, μπορεί να μην έχουν σημασία. Ένας από τους βασικότερους είναι ότι το κάθε εικονίδιο θα πρέπει να, με το που το βλέπει ο χρήστης, να αντιλαμβάνεται γιατί πρόκειται αυτό το εικονίδιο. Να μην προσβάλλει κάτι που μπορεί στους συμβολισμούς που έχει αυτός ο πολιτισμός να είναι προσβλητικό, να μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται για σπουδοτενεκέ. Υπάρχει μια τεράστια επιστήμη γύρω από αυτό το πράγμα και δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία να πούμε η κανόνικα έπρεπε να έχει κάποια άλλα εικονίδια για αυτό το ζήτημα. Γενικά στην περίπτωση που το Ubuntu έγινε το βασικό λειτουργικό σύστημα της Κίνας, ναι, οι οποίοι είναι και έχουν πάρα πολύ έντονες παραδόσεις. Πάρα πολύ έντονες. Αναγκαστικά πρέπει, να προσέχουν γιατί πρόκειται. Εντάξει, άλλες διανομές, άλλες κοινότητες δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στην εμφάνιση, ας πούμε, του λειτουργικού. Αυτοί δίνουν μεγάλη προσοχή στο τι αλλαγές θα κάνουν στο λειτουργικό σύστημα. Εκεί στην μπάρα επάνω, ναι, τώρα μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει μικροεφαρμογές. Εδώ πέρα,
Αν αυτές οι μικροεφαρμογές υποστηρίζουν το καινούριο πρωτόκολλο επικοινωνίας που έχει η πάνω μπάρα, ναι, μπαίνει αυτόματα. Το Steam, για παράδειγμα, που βγήκε πρόσφατα, όταν το κάνεις σε εγκατάσταση, το Steam, για όσους δεν ξέρουν, είναι μια πλατφόρμα παιχνιδιών για χρήσεις, μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμο για Windows και Mac, προσθέθηκε πλέον και στο Ubuntu και μπορεί να το κάνει κάποιος εγκατάσταση από το κέντρο λογισμικού. Όταν το ανοίξεις, μπαίνει αυτόματα εκεί πέρα ρύθμιση για γρήγορες ρυθμίσεις, ας πούμε, του Ubuntu. Χειροκίνητα εμείς όπως το παλιό καλό καιρό με το Gnome 2 δεν υπάρχει. Κάτι για τους κινητές. Ναι. Αν θες να βάλεις μια καινούργια εφαρμογή. Ναι. Παράδειγμα, εγώ είχα στο 12.04 το LibreOffice 3 και ήθελα να βάλω το LibreOffice 4. Ναι. Και έπρεπε να, αφού το εγκατέστησα, έπρεπε να φτιάξω εκκινητή για αυτό το πράγμα. Ναι. Να προσθέσω εγώ εκκινητή και αυτό ήταν λίγο πολύπλοκο. Ναι. Θέλω να δώσω κάποιες εντολές και αυτά. Το ίδιο είναι και σε αυτό, πάλι. Όχι, όχι. 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 Πώς κάνουμε δηλαδή έναν καινούριο, όχι να προσθέσουμε έναν εκκινητή στην πάρα, να φτιάξουμε εμείς έναν εκκινητή, λέμε τώρα, έτσι. Ναι, για να φτιάξει εκκινητή πάλι θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνο το λεγόμενο. Πάλι πρέπει την ίδια διαδικασία. Ναι, μπάσεις για να κάνεις χειροκίνητα, αλλά αυτό πλέον έρχεται με την τελευταία έκδοση του LibreOffice, οπότε δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι. Λέμε για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Αν δεν διαθέτει, τότε φταίει ο προγραμματιστής σου που δεν διαθέτει αυτό το πράγμα. Δεν φταίει ο χρήστης. Εμένα από το παλιό Gnome, παλιό καλό Gnome. Μια μικροεφαρμογούλα, η οποία μου ήταν ένα πολύ χρήσιμο. Ας πούμε κάτι κολλάει. Ναι. Για λίγο χρόνο. Είχε μια μικροεφαρμογούλα με ένα σταυρό στο 63. Ναι. Το κατέβαζες, αναγκαστικό κλείσιμο, αντί να ανοίξεις θερμοτικό, να δεις ποια διεργασία είναι, να την καθαρίσεις, ενώ εκείνο ήταν πάνω στο πάνω στην μπάρα, σαν μικροεφαρμογή, το SNS, έβαλε το σταυρό, τάκ, του δίνει μια και εξαφανιζόταν. Για να δω, δεν το θυμάμαι, αλλά μάλλον δεν το έχω προσθέσει εδώ πέρα. Δεν το έχω προσθέσει. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό, είναι προσθέτηση και απλά πατάς στο dash, γράφεις key, σου εμφανίζει το σταυρό και σκοτώνεις την εφαρμογή. Δεν υπάρχει σαν μικροεφαρμογή εκεί πέρα, δεν το έχω δει. Ο προγραμματιστής θα πρέπει να εφαρμόσει το καινούριο πρωτόκολλο επικοινωνίας με την πάνω μπάρα, να συμφωνήσει στο ότι τα εγκοπηλιά... Ναι, γίνεται να βγει στη... ναι. Με το dash. Ναι, γίνεται και με το dash. Και δεν θυμάμαι το όνομα της Μητρόπολης. Στο dash μπορείς να τρέξεις εντολές εάν πατήσεις το alt. F1. Σου, σήμερα είναι F1. Και μπορείς να εκτελέσεις κάποια εντολή. Όπως ήταν παλιά με το... στο Gnome με το... δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η εκτέλεση εντολής που εμφάνιζε ένα παραθυράκι. Ναι, μπορείς να... Alt F2. Το Alt F2. Ναι, εδώ είναι Alt F1. Ναι, όχι, F2. Και εδώ πατάς Alt F2 και μπορείς να εκτελέσεις κάποια εντολή. Είτε μια εφαρμογή, είτε οτιδήποτε. Εδώ να το έχω εδώ πέρα, kill all, kill. Ναι, είναι 6 kill κανονικά, αν θυμάμαι καλά, λέγεται 6 kill αυτό που ψάχνεις. Να το. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι... αυτό, είναι προεγκατεστημένο, δεν το θυμόμουν ακριβώς, γιατί είχα πολύ καιρό να το πω. Είναι προεγκατεστημένο. Ναι, όπως είδες, 6 kill πάξα. Το 12.04 υπάρχει αυτό. Πρέπει να υπάρχει. Ας... Η δουτέμια υπάρχει. Ας κάνουμε το στο λεπτό, ας το δοκιμάσουμε. Alt F2. 6 key. Πάει. Έτσι. Καλό είναι να μην επεμβαίνουμε, δηλαδή όταν γκριζάρει κάποια εφαρμογή, για κάποιο λόγο γκριζάρει, συνήθως δεν φταίει η ίδια η εφαρμογή, αλλά ο δίσκος που κάτι κάνει εκείνη την ώρα, υπάρχουν κάποιες διεργασίες που γίνονται από πίσω και
Εντάξει, το περίμενα δύο δευτερόλεπτα, άμα δεν... Δύο δευτερόλεπτα, ειδικά σε ένα παλιό υπολογιστή. Δύο δευτερόλεπτα και αν δεν ανταποκρινόταν, το του δίνα μια ζωή ξαφανίζει και ξαφανιζόταν. Δεν κάνω που να το περιμένω. Δεν έχει και πολύ υπολογιστή. Α, εφτά τρέχει. Όμως δεν είναι και στο τον αυτήρους πλέον έχει αλλάξει τα εικονίδια του. Είναι πιο απλά, μονόχρωμα και μπορεί, έχουν προσθεθεί όπως οι συσκευές και ο υπολογιστής που έχει συνηθίσει ένας απλός χρήστης να βλέπει. Ένα είναι τρομακτικός όταν βλέπεις τόσους πολλούς φακέλους. Βλέπεις ένα σύστημα και λες πού είναι το program files. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το γνωρίζεις, δεν είναι δουλειά του να το ξέρει ας πούμε πού είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά τουλάχιστον έχει προσθεθεί σαν συσκευή εδώ πέρα για να μπορέσει να το βρει. Επίσης έχουν προσθεθεί και τα πρόσφατα που εμένα με βολεύει απίστευτα, γιατί μπορώ να κάνω άνοιγμα ας πούμε ενός αρχείου και να, με το που ανοίγει ο ναυτίλος, επιλέγω απλά πρόσφατα και το βρίσκω κατευθείαν το PDF και δεν το ψάχνω με πολλαπλά κλικ, σερβερ, υποφάκινος του σερβερ, κάπου ήταν, κάπου εδώ ήταν, δεν θυμάμαι. Με τα πρόσφατα βρίσκεις άμεσα αυτό που θέλεις. Όπως επίσης και το search, όπου βολεύει να, αν έχετε μια τεράστια λίστα με αρχεία, να μπορείτε να βρίσκετε άμεσα αυτό που ψάχνετε. Με ένα απλό like search. Ή να προσθέσετε και κάποια φίλτρα, όπως ο τύπος αρχείου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να γνωρίζετε ότι απευθυνόταν. Οι ρυθμίσεις πλέον έχουν πάει σε ένα συγκεκριμένο κουμπί εδώ πέρα και έχουν αφαιρεθεί από πάνω και μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα. Ωραία. Αυτά είναι γενικά περί του Unity. Οι βασικότερες αλλαγές έχουν γίνει εσωτερικά για να είναι πιο καλή και πιο σωστή η χρήση της μνήμης και της ταχύτητας του υπολογιστή. Στο επόμενο κομμάτι θα ασχοληθούμε με άλλα στοιχεία που κάνει ένας απλός χρήστης στο Linux, όπως είναι ο συγχρονισμός των εφαρμογών από υπολογιστή σε υπολογιστή, να βλέπει δηλαδή τις ίδιες ποιες εφαρμογές έχει εγκαταστήσει σε έναν υπολογιστή, ποιες δεν έχει στον άλλον, και όπως είναι και ο συγχρονισμός των δεδομένων που έχουμε από το συγχρονισμό σε εφαρμογών που έχουμε. Είναι μια λειτουργία την οποία μπορεί να μην την έχετε παρατηρήσει, αλλά είναι πολύ βολική όταν έχετε λάπτοπ, έχετε κάποιον σταθερό στη δουλειά και θέλετε να έχετε τις ίδιες εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Α, δεν είμαι συνδεδεμένος στο ίδιο. Ωραία πράγμα. Ναι. Που χρειάζεται είναι να έχετε ένα Ubuntu One λογαριασμό και την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα αρχίσει να συγχρονίζει τους δύο υπολογιστές, απλά θα πρέπει να έχετε συνδεδεμένους και τους δύο υπολογιστές σε Ubuntu One για να μπορεί να συγχρονίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος. Έγραψα λάθος. Πηγαίνουμε αρχείο, συγχρονισμός μεταξύ υπολογιστών. Σας λέει εδώ πέρα αν θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό.
αν έχετε, λαμβάζετε τον ίδιο. Λέει ότι έχετε συνδεθεί στο Μουντίσο Χριστιανέ. Και εδώ πέρα θα σας εμφανίσει τη λίστα με τους υπολογιστές που έχετε προς συγχρονισμό. Για κάθε υπολογιστή δείχνει ουσιαστικά ποια λογικά είναι εγκατεστημένα σε μία λίστα και σας δείχνει και τι δεν είναι εγκατεστημένο σε αυτόν τον υπολογιστή, οπότε επιλέγοντας από τη λίστα μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση άμεσα. Είδαμε συγχρονισμό των εφαρμογών. Ας δούμε και συγχρονισμό των δεδομένων με κινητό Android. Όσοι έχετε τις τελευταίες εκδόσεις στις συσκευές Android, θα παρατηρήσετε ίσως αν έχετε 12-10, ότι όταν συνδέεται το κινητό, δεν το αναγνωρίζει σαν εξωτερικό δίσκο. Και στο 14. Και στο 12.4 δεν το αναγνωρίζει. Αυτό έγινε γιατί η Google μετά την 4.1 εφάρμοσε ένα νέο πρωτόκολλο, το MTP, με το οποίο μπορεί να συνδέεται μια συσκευή σε έναν υπολογιστή. Αυτό πλέον είναι προεγκατεστημένο στο Ubuntu και το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να συνδέσετε το κινητό σας και η συσκευή ανοίγει και μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Κάνει μια ώρα. Στο 12.4 τι μπορούμε να κάνουμε? Στο 12.4 υπάρχει οδηγός στην κοινότητα Ubuntu για σύνδεση κινητών που έχουν 4.1 και πάνω, ας πούμε, Android. Εκεί περιγράφει τι πρέπει να κάνετε εγκατάσταση για να γίνει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα πλέον είναι όπως έχετε συνηθίσει για να μπορείτε να βλέπετε τα εσωτερικά δεδομένα του κινητού σας. Εάν δεν επιθυμείτε αυτό να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει και η επιλογή μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση μια εφαρμογή AirDroid, το οποίο προσφέρει δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του υπολογιστή. Και το μόνο που χρειάζεται είναι αφού ξεκινήσετε την εφαρμογή, να ανοίξετε μια καρτέλα στο browser, Firefox ή Chrome, και να βάλετε την IP που σας παρέχει εδώ πέρα. Βάζετε το κωδικό που σας παρέχει εδώ ή μπορείτε να βάλετε μια δικιά σας fix, ένα fix κωδικό και κάθε φορά να βάζετε το ίδιο πράγμα. Μιλάς τώρα για Android, σύγχρονο συσκευών. Όχι, όχι. Το AirDroid πλέον μπορεί να γίνει εγκατάσταση σε πολύ παλιότερες εκδόσεις. Κύριε Dr. Android, το AirDroid μπαίνει από 2,1 και πάνω. 2. Συσκευές δηλαδή που έχουν έκδοση Android 2 μπορούν να την κάνουν εγκατάσταση και δεν χρειάζεται να έχετε καλώδιο να κάνετε τις μεταφορές αρχείων, ας πούμε. Ασύρματα μπορείτε να το κάνετε. Καλό είναι όταν κάνετε ασύρματη μεταφορά δεδομένων να ενεργοποιήσετε την επιλογή που λέει HTTPS ώστε η σύνδεση μεταξύ του κινητού και του υπολογιστή σας, επειδή μιλάμε για Wi-Fi, γίνεται στον αέρα, να είναι κρυπτογραφημένη, ώστε να μην μπορεί κάποιος επίδοξος να μπορεί να συλλαμβάνει αυτά τα δεδομένα στον αέρα. Επειδή έχω επιλέξει HTTPS, μου λέει ότι θα πρέπει να αποδεχτώ ένα πιστοποιητικό, το οποίο λέει ότι δεν είναι αξιόπιστο, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι τα πιστοποιητικά ασφαλείας γενικά τα παρέχει ένας οργανισμός ο οποίος παράγει αυτά τα πιστοποιητικά, όπως η Verizon κλπ.
τα οποία όμως είναι πανάκριβα, κάνουν 1500 δολάρια το χρόνο και το χρησιμοποιούν συνήθως καταστήματα ή shop για να παρέχουν ή τράπεζες για να παρέχουν κρυπτογραφημένη σύνδεση στους χρήστες. Εδώ επειδή μιλάμε τώρα για ένα απλό κινητό, δημιουργεί αυτόματα ένα πιστοποιητικό και με αυτό το σύστημα μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες για τη συσκευή μας. Εδώ πέρα, να ανοίξουμε ένα URL, μια διεύθυνση του ίντερνετ, βάζοντας απλά εδώ πέρα τη διεύθυνση που προβάλλεται εδώ πέρα, να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να δούμε μηνύματα, να διαχειριστούμε τη μουσική, τις επαφές, την εγκατάσταση και απεγκατάσταση των εφαρμογών από εδώ πέρα. Είναι σαν ένα γραφικό περιβάλλον desktop, δηλαδή κάνεις και minimize. Τα βίντεο, τα αρχεία, οτιδήποτε μπορείς να το κάνεις μέσα από τον browser. Κάτι άλλο εδώ. Disconnect και σταματάει η διεύθυνση αυτή. Επίσης, όταν συνδέεται την συσκευή Android, μπορείτε να ανοίξετε το software, αν τη συσκευή σας χρησιμοποιείτε τη συνδέεση στον υπολογιστή απλά για να τραβάτε εικόνες, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σαν κάμερα, όπως συνδέεται μία κάμερα. Απλά θα πρέπει από το MTP να πάτε σε ένα πρωτόκολλο που λέγεται P2P. Και βλέπετε τη συσκευή σαν να είναι συνδεδεμένη ως κάμερα. Την πρώτη φορά θα κάνει απλά μια λήψη πληροφοριών για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε συνδέσει στον υπολογιστή και μετέπειτα μπορείτε να κάνετε εισαγωγή αυτών των δεδομένων. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι θέλω αυτή τη φωτογραφία, να μου λίγο να ολοκληρωθεί, κάνουμε δεξί κλικ, εισαγωγή επιλεγμένο και πλέον αυτή η εικόνα μεταφέρεται στον υπολογιστή, στο φάκελο εικόνες. Αφού μεταφερθεί, μας λέει ότι η φωτογραφία ή οι φωτογραφίες έχουν μεταφερθεί και μας ρωτάει αν θέλουμε να κρατήσει την εικόνα στη συσκευή ή θέλουμε να τη διαγράψουμε, γιατί θέλουμε απλά να μεταφέρουμε την εικόνα στον υπολογιστή. Αυτά. Κάποιες απορίες, κάποιες ερωτήσεις τελευταίες. Λοιπόν, όταν κάνουμε ενημέρωση λογισμικού, ναι. Κάνουμε ενημέρωση για τους drivers που μπορούμε από την ATI. Ναι. Αν το διαθέσει η ATI, ναι. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε στην καρτέλα επιπλέον οδηγή. Ναι. Δεν επιλέξουμε το ανοιχτό. Όχι, ο ανοιχτός οδηγός είναι ήδη προεγκατεστημένος στο σύστημα. Ναι, εμείς επιλέξουμε το κλειστό. Ναι. Γιατί όσο δεν δίνουν το προς HDMI και χρειάζεται να κάνω τη διαδικασία. Ναι. Όταν πατήσω ενημέρωση λογισμικού θα με περάσει την καινούργια έκδοση του driver. Ναι, αν η εταιρεία που φτιάχνει τον εκάστοτε driver, Nvidia ή AMD, έχει σπρώξει μέσα σε εισαγωγικά την ενημέρωση του driver της στο συγκεκριμένο αποθετήριο. Να περάσω και αποθετήριο. Όχι, δεν κάνεις εσύ τίποτα. Είναι θέμα της εταιρείας. Αν το έχει βάλει στο αποθετήριό της, όταν θα έρθουν οι ενημερώσεις, θα σου βγάλει ενημέρωση για τους driver. Κάτι που λέω. Αυτό που είναι την έκδοση LibreOffice 2. Ναι. Και θέλω την πιο καινούργια, την Desert. Ναι. Να περάσω στο αποθητήριο. Ναι. Και μετά τι γίνεται. Δηλαδή, όταν πω στο κέντρο λογισμικού του Ubuntu, θα μου έχει ήδη την Desert. Ναι, αυτό θα σου δείχνει. Δηλαδή, ουσιαστικά θα σου δείχνει την αναβαθμισμένη έκδοση. Και όταν κάνεις ενημερώσεις συστήματος θα σου αναβαθμίσει το υπάρχον LibreOffice 2, ας πούμε, στην τελευταία του έκδοση. Λίγο πριν το παιδί μέσω τεματισμού, άμα γράψουμε apt-get, update, θα είναι το ίδιο πράγμα με την ενημερώση του λογισμικού μέσω γραφή. Το update, upgrade, είναι απλή ενημέρωση λογισμικού χωρίς αναβάθμιση σε καινούρια έκδοση. Το update κάνει απλά ανανέωση της λίστας. Σου δείχνει αν υπάρχουν ενημερώσεις. Το upgrade είναι αυτό που κάνει ενημέρωση του λογισμικού και το disk upgrade, disk upgrade κάνει αναβάθμιση σε νέο
σε νέα έκδοση του βιβλίου. Οπότε, άμα ήθελα μέσα στο μαγικό να περάσω το LibreOffice του κοινωνίου, θα πατήσω this. This Pavla Upgrade. Και θα είχε κανονικά κινητή ή θα πρέπει να το φτιάξει. Όχι, θα σου βγάλει το καινούριο. Το LibreOffice, ναι. Ας το δείξουμε λίγο. Το LibreOffice πλέον εφαρμόζει και το πρωτόκολλο για τα μενού που δεν ήταν διαθέσιμα στην έκδοση 3. Πλέον εφαρμόζει το πρωτόκολλο για τα μενού, πηγαίνει όλα τα μενού του. Ας πούμε, αν πάμε στο έγγραφο κειμένο, βλέπουμε ότι πλέον η επεξεργασία, η εισαγωγή κλπ. Έχει μεταφερθεί εδώ πάνω. Οπότε θα κάνει και το εικονίδιο το απαραίτητο για τον κινητή. Επειδή εγώ είχα το 3 και όταν έβαλα το 4, είχα και το 3 και το 4. Το 4 έπρεπε να κάνω στην κινητή. Ναι. Αυτά μάλιστα μετά κάτι γινόταν ένα βέβαιο και συγκρούονταν και το 3 μου το έβαζε μόνο στα αγγλικά. Και το ξεφορτώθηκα μετά και έκανα μόνο το 4. Ναι. Αυτό είναι θέμα του LibreOffice. Τι θα κάνει ένα βάθμο, δεν το ελέγχει κανονικά αυτό. Ναι. Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε το Albert γιατί ω webcam των Ubuntu να συνεχίσει να δημιουργήσει. Αν χρησιμοποιείται η κάμερα του Ubuntu ω webcam του λειτουργικού συστήματος. Δεν έχω δει τέτοια εφαρμογή. Για να γίνει αυτό το πράγμα, α το δοκιμάσουμε. Αν και δεν είναι ο Σκάλι, α δούμε το VLC. Για να το δω, δεν το έχω κοιτάξει αυτό. Αν το αναγκάσεις, θα βρει κάποια. Άνοιγμα συσκευή σύλληψη. Όχι, δεν το βλέπει. Βλέπει μόνο την κάμερα που έχει το λάπτοπ. Οπότε μάλλον δεν το βλέπει έτσι. Είναι θέμα εφαρμογής που θα το χρησιμοποιεί. Αν μπορεί να επικοινωνήσει με τις βιβλιοθήκες που είναι εγκατεστημένες εδώ πέρα, θα μπορεί να κάνει ζωή δεδομένων. Ναι. Πήρα ένα λάπτοπ, το οποίο αναγκαζόταν ως certified λάπτοπ για Ubuntu. Ναι. Όταν πήρε, έχει προκατεστημένα Ubuntu. Ναι. Πέρασα, ήθελα να περάσω πιο καινούργια της Ubuntu. Το 14 μετά, σε κάποιο update που έκανα, εν μέρω του λογισμικού απλά, ξανά το πάω. Δεν είχε ποτέ ξανά. Και να κάνω στην διαδικασία να πει: δεν μπορώ να κάνω updates. Ναι, αυτό προφανώς η εταιρεία που έχει κατασκευάσει το WiFi έβγαλε έναν driver για τη συγκεκριμένη έκδοση του Ubuntu για να είναι certified. Και μετά. Γεια σας. Γίνεται αυτό πολύ συχνά. Στο τελευταίο που έχω δει στο Dell XPS που έχει βγάλει με προεγκατεστημένο Ubuntu, διαθέτει η Dell ένα δικό της αποθετήριο με τους drivers για το συγκεκριμένο laptop και από όσο διάβασα, μπορεί οι χρήστες, επειδή έχετε αυτό προεγκατεστημένο με 12.04, να κάνουν αναβάθμιση σε 13.04 και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι θέμα δηλαδή μετά εταιρείας, πώς παρέχει τους drivers. Δηλαδή τώρα στην 13.4. Υπάρχει περίπτωση να δουλεύω όλα τα μπλε. Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα πρέπει να δεις αν αναβαθμίζεται ο driver για να υποστηρίζει τη συγκεκριμένη έκδοση του Ubuntu. Αν είναι παρατημένο. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο Ubuntu. Αυτός ο Wi-Fi driver επικοινωνεί με τον kernel, τον πυρήνα. Ο πυρήνας από την έκδοση 11.04 για παράδειγμα, που ήταν 2.6, σειράς 2.6, έχει πάει πλέον στο 3.5. Εδώ είναι σε 3.8. Εάν ο τρόπος επικοινωνίας πλέον έχει αλλάξει, ο driver δεν θα δουλεύει. Είναι
Είναι κάτι που θα πρέπει να το δεις. Μήπως η εταιρεία παρέχει κάποιο αποθετήριο για Ubuntu και όχι να το κάνεις με το χέρι. Γιατί αν υπάρχει αποθετήριο που προτείνει και λέει βάλτε αυτό το αποθετήριο όπως μίλησα πριν, λογικά θα ενημερώνεται αυτόματα, θα ρυθμίζεται αυτόματα. Έτσι. Για αυτούς που θέλουν περισσότερες δυνατότητες από το κινητό τους και γνωρίζουν πέντε πράγματα για το Android, όσοι έχετε κάνει root στη συσκευή και έχετε πρόσβαση στα ενδότερα του λειτουργικού, μια χρήσιμη εφαρμογή είναι το QtAdb. Αργείς. Ναι. Θα πρέπει απλά να προσέξετε ότι ζητάει ένα κλειδί κρυπτογράφησης. Απλά το δέχεσαι. Και πατάτε ανανέωση. Και αυτό βγάζει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Τώρα επειδή η ανάλυση είναι μικρή. Δεν φαίνεται καλά. Βγάζει περισσότερες δυνατότητες επειδή έχετε πλέον πρόσβαση και στους υποφακέλους του συστήματος του Android που απλά μοιάζει πάρα πολύ με ένα Linux λειτουργικό σύστημα. Να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές που μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε από την κάρτα μνήμης, για πληροφορίες του τηλεφώνου, για το επίπεδο μπαταρίας, το πόσο partition είναι το σύστημα, τα data του χρήστη. Εάν θέλετε να έχετε κάποιο στιγμιότυπο από το κινητό, πατάμε ανανέωση, τώρα βρίσκομαι στην επιφάνεια εργασίας, αν ανοίξουμε τις εφαρμογές, θα μας δείχνει τις εφαρμογές. Και μπορούμε να αποθηκεύουμε στιγμιότυπα, ας πούμε να φτιάξουμε screenshots από το κινητό. Όπως επίσης και τερματικό περιβάλλον το οποίο επικοινωνεί με το κινητό. Οι εντολές φυσικά δεν συγκρίνονται με τις εντολές που υπάρχουν διαθέσιμες στο Linux, αλλά υπάρχουν κάποια εργαλεία που είναι χρήσιμα και τρέχουν και στο Linux και στο Ubuntu. Επίσης για αυτούς που δημιουργούν λογισμικό για το Android υπάρχει και το Logcat και μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κινητό βλέποντας τα μηνύματα του συστήματος. Αυτά. Αν δεν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που έχετε δεχτεί. Μια ερώτηση για την εφαρμογή του, την ιστορία με την από το shop της Amazon κτλ. Σε ποιο βαθμό είναι προεγκατεστημένη η αποστολή δεδομένων του χρήστη προς το... Γιατί ήταν κάτι ένα θέμα το οποίο είχε συζητηθεί εκτός ναι. Στην κοινότητα, έτσι που είχε γίνει κάποιες Η εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη πλάινα και όταν ένας χρήστης κάνει αναζήτηση του δείχνει δεδομένα και από το Amazon. Ναι. Μπορεί όμως όπως έδειξα να απενεργοποιεί αυτή τη ρύθμιση από την επιλογή που λέγεται ιδιωτικότητα. Κάτι που δεν θα συναντήσετε αλλού. Στο Ubuntu υπάρχει περιοχή ιδιωτικότητας και απλά απενεργοποιεί συμπερίληψη διαδικτυακών αποτελεσμάτων αναζήτησης. Οπότε δεν δείχνει από το Amazon. Σταδιακά φαντάζομαι ότι επειδή σκοπεύουν να βάλουν και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, θα γίνεται αναεφαρμογή. Δηλαδή μπορεί κάποιον να τον ενδιαφέρει να εμφανίζει αποτελέσματα από YouTube, αλλά να μην τον ενδιαφέρει να δείχνει αποτελέσματα από Amazon. Έτσι. Επίσης μια πολύ καλή εφαρμογή που έχουν βγάλει είναι το, όσοι ξέρετε βέβαια φυσικά αγγλικά, είναι το Ask Ubuntu, το οποίο μπορείτε μέσα από το Dash να κάνετε αναζήτηση για ερωτήσεις, για προβλήματα και να σας εμφανίσει την απάντηση άμεσα στο Dash χωρίς να επισκεφτείτε τη σελίδα. Απλά πατώντας κλικ σας πάει κατευθείαν στο ερώτημα και την απάντηση. Στην αρχή που είναι για την κατάσταση. Αν πάμε με default εγκατάσταση, έτσι, που θα δημιουργήσει τα πατήσω μόνο του. Το swap πρέπει να είναι 1,5 φορά η RAM που έχει ο υπολογιστής, έτσι. Θα διαβάσει τη RAM που έχει στον υπολογιστή και θα το κάνει όπως πρέπει. Δηλαδή, αν έχω 8 GB RAM, θα κάνει το swap 12. Όχι. Θα το κάνει 8. Γιατί έχουν βάλει, από όσο γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος, μετά από ένα συγκεκριμένο μέγεθος να μην γίνεται διπλάσιο.
Άμα έχω δηλαδή 2 θα την κάνει 3, ας πούμε. Ναι. Κάνει το swap 3. Ναι, ναι, ναι. Αν φτάσει στο 4 θα κάνει 4.